Ένα τελικό κυπέλου Ελλάδος έχουν να διοργανώσουν κάθε χρόνο. Ένα τελικό, ρε παιδιά. Μπροστά τους άφθονοι μήνες, καμιά δεκαριά. Και όμως στο τέλος καταλήγουν στον ίδιο παρανομαστή. Άδειο γήπεδο. Απορώ πραγματικά γιατί κουράζονται. Παίξτε στον τελικό Άρης Παναθηναϊκός στο τάβλι. Να τελειώνουμε. Αφού η αστυνομία σας δεν μπορεί να αστυνομεύσει το Πανθεσσαλικό, η ίδια αστυνομία που έχει δεσμευτεί στην UEFA ότι θα αστυνομεύσει κανονικά την ΟΠΑΠΑΡΕΝΑ, έτσι, ανεξάρτητα αν συμμετάσχει εκεί ελληνική ομάδα, αφού η ΕΠΟ θυμήθηκε τώρα ότι το γήπεδο δεν πληρεί τις προϋποθέσεις βάσει του νέου νόμου, αφού εκείνο που σας καίει στην ουσία είναι πώς θα αδειάζετε και όχι πώς θα γεμίζετε τα γήπεδα, ρίξτε τα ζάρια και παίξτε τάβλη αντί για ποδόσφαιρο. Μία μονομαχία αλαφού ζουκαρυπίδι, στα 5, στα 7, ξέρετε. Πόρτες, φεύγα, πλακωτό και όλα είναι μια χαρά. Όλοι θα έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Καλή σας μέρα, αγαπημένοι μου ακροατές. Καλώς ήρθατε και σήμερα στη μεγάλη παρέα του Λίμπερο 107,4. Είναι η εκπομπή SDNA σε θέση Λίμπερο. Είμαι ο Βασίλης Βέργης και μαζί με την Ελένη Μπούντου θα σας κρατήσουμε συντροφιά για τις επόμενες 2 ώρες. Στην τεχνική υποστήριξη και στην κονσόλα των ήχων είναι ο Χρήστος Κιώσης. Στη γραμματιακή υποστήριξη η Μαριλής Ζαγόρα. Η εκπομπή μας είναι χορηγία του Regency Casino Θεσσαλονίκη και πάμε να ρίξουμε τα ζάρια για τις επόμενες 2 ώρες. Καλημέρα κυρία Μπούντου, τι κάνετε? Καλημέρα. Τι είχες Γιάννη, τι είχα πάντα. Τι είχα Γιάννη, τι είχα Γιώργο, τι είχα Μίτσο, τι είχα πάντα. Τα βλάκι, ξέρεις. Βεβαίως, αλλά εγώ προτείνω και το κέρμα. Όχι να μετράς, ξέρεις. Τα πουλιά και μετράνε. Κανονικό τάβλι. Μιλάς τώρα για τη Θεσσαλονίκη, έτσι. Θεσσαλονίκη, και αν ξέρει τάβλι. Αν και δεν το είχαμε σκεφτεί. Βασικά έπρεπε να είμαι έτοιμη για τις προηγούμενες χρονιές που πάω και ήταν στον τελικό. Γιατί λέω μπορεί να χρειαζόταν και τότε, δεν ξέρεις ποτέ. Μ' αρέσει που μέχρι χθες συζητούσαν ότι το Άρης Παναθηναϊκός, το Παναθηναϊκός Άρης δεν έχει πρόβλημα, λέει, γιατί δεν υπάρχει αντιπαλότητα. Ανάμεσα στις ομάδες, χρόνια αντιπαλότητα όπως υπάρχει ανάμεσα στην ΑΕΚ, στον ΠΑΟΚ, στον Παναθηναϊκό, στον Ολυμπιακό. Και πού καταλήγουμε? Σχεδόν στον ίδιο παρανομαστή. Την ίδια γελιότητα, το ίδιο καραγκιοζιλίκι, την ίδια προσβολή. Κατά τα άλλα, Ελένη μου, το ελληνικό ποδόσφαιρο το πληγώνει ο αποκλεισμός της εθνικής από το Euro. Αυτό το πληγώνει. Βέβαια, κρατάω το σήμερα του Μπαλτάκου, έτσι, του Προέδρου της ΕΠΟ. Αύριο θα ξημερώσει άλλη μέρα. Ναι, αυτό ακριβώς. Δηλαδή θα πρέπει να προσέχουμε όταν λέμε κάτι, Βασίλη, να λέμε 10 και 10 πρώτα λεπτά 29 Μαρτίου. Ισχύει αυτό. 10 και 4, 10 και 20 δεν ξέρουμε, θα δούμε. Παναγία μου, πραγματικά νομίζω ότι κάθε μέρα βλέπω την ίδια ταινία επί χρόνια. Την ίδια ταινία. Και υπάρχουν κάποιες ταινίες που σου αρέσουν, ρε παιδί μου, και τη βλέπεις, την ξαναβλέπεις. Δηλαδή, όταν βλέπω εγώ τις Κακομοίρας, το Ζήκο, μπορώ να το δω 150 φορές. Αυτό της Κακομοίρας που γίνεται στο ελληνικό ποδόσφαιρο δεν το αντέχει το πετσί μου, ρε παιδί μου. Δεν το μπορώ άλλο. Γι' αυτό σου λέω. Τάβλη, Ελένη μου. Ο Αλαφούζος με τον Καρυπίδη, όπου θέλουν, είτε στο Σύνταγμα, είτε στην Αριστοτέλους, εκεί να στήσουν ένα πάρα πολύ ωραίο σκηνικό, να κάτσουν, να του βάλουν το ταβλάκι μπροστά και να ρίξουν τα ζάρια και ό,τι κάτσει. Πόρτες, πλακωτό, φεύγα, φαντάζομαι κάτι θα ξέρουν και αναρωτιόμουν τον Καρυπίδη εγώ... τον έχω σίγουρο, γιατί τον Αλαφούζο δεν ξέρω. Και αναρωτιόμουν εγώ, Βασίλη, χθες και έλεγα, λέτε κύριε να έχουμε οριστική απόφαση σήμερα στη σύσκεψη. Δηλαδή, το σκεφτόμουν χθες και έλεγα ότι. Ναι. Και έλεγα ότι. Εντάξει, έπρεπε να την κάνω αυτή την ερώτηση αν είχα προσγειωθεί πριν ένα μήνα στην Ελλάδα. Λογικά. Έτσι. Δεν μπορείς να κάνεις τέτοια ερώτηση. Λέμε, εδώ που τα λέμε, όλα είναι τα ωραία. Σε αυτή τη χώρα, ξέρεις, κάθεσαι και μαθαίνεις κάποια στιγμή ότι πήγαν κάποιοι άνθρωποι του Πρωθυπουργού και έπιναν ουισκάκι και κάπνιζαν πουρα μαζί με μεγαλοεπιχειρηματίες. Και το μάθαμε ξαφνικά χθες. Και έτυχε εκείνη την ημέρα να έχει βγει και ένα δημοσίευμα. Ρε παιδί μου, είναι φοβερές οι συμπτώσεις αυτή τη χώρα. Το έχεις καταλάβει. Γι' αυτό να προσέχετε το συμπέρασμα, γιατί διάβασα και εγώ τα ρεπορτάζ. Το συμπέρασμα είναι να προσέχετε ακριβώς με ποιον πίνετε τα ουισκάκια σας, τα κρασάκια σας ή σας καλεί για να σας κεράσει για την ονομαστική του εορτή, γιατί μπορεί να περαστούν λάθος μηνύματα. Και γενικά δεν λέμε και ονόματα, έτσι. Επιχειρηματικά συμφέροντα λέμε. Έβλεπα πριν και ένα. Δεν έχουν όνομα τα επιχειρηματικά συμφέροντα. Πώς τα λένε, Μίτσο, Γιάννη. Ναι, πώς τα λένε, ρε παιδί. Έβλεπα πριν, Βασίλη, και ένα ρεπορτάζ τώρα πριν πω στο στούντιο. Εδώ έπαιζε η τηλεόραση Sky και έλεγε το παρασκήνιο της αποπομπής των δύο που ανέφερες και εσύ. Κύριε Παπαδάκου και κύριο Παπαστάκου. Σε αυτούς έχουμε ονόματα. Σε αυτούς έχουμε ονόματα. Ναι, ξέρουμε ποιοι υπέβαλαν τις παραιτήσεις. Με γνωστό επιχειρηματία. Δεν καταλαβαίνω το σκεπτικό και το σκεφτόμουν γιατί σκάλωσα. Δεν αναφέρεται το όνομα του επιχειρηματία.
Όχι ποτέ. Θα μου πεις βέβαια, όταν δεν αναφέρεται από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Κανενός επιχειρηματία. Ποιοι είμαστε εμείς που θα μιλήσουμε με ονόματα. Εμείς είμαστε επιχειρηματικά συμφέροντα γενικότερα. Πάντως, αν είστε επιχειρηματίας, κύριε Βέργη, και σκέφτεστε να κατεβείτε στην πολιτική σκηνή, έχετε ανοιχτή πρόσκληση από τον Πρωθυπουργό. Όποιος θέλει. Να ξέρω ένα πράγμα, ότι έτσι, ειδικά εγώ με το επιχειρήν, αγκαλιά όλη μέρα. Όλη μέρα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε ότι δεν θέλει άλλους, έτσι, μέσω τρίτων. Το καλό είναι ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε πρόσκληση σε όλους όσοι είναι επιχειρηματίες να κατέβουν και να γίνουν σαν να λέμε, ρε παιδί μου, ο Μπερλουσκόνη της Ελλάδος. Κάπως έτσι το έχω εγώ στο μυαλό μου. Καταλάβες. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Γιατί αν δεν το έλεγε ο Μητσοτάκης και κάποιος ήθελε να κατέβει. θα περίμενε πρόσκληση από τον Πρωθυπουργό. Πόσο ζουμί έχει αυτό το ρεπορτάζ, καταρχάς. Γιατί θεωρώ ότι έχει έμεση. Όχι έμεση, άμεση έχει, αλλά τέλος πάντων σχέση με δεν το. Δεν ξέρω αν το πρέπει αθλητικό να με λυπηθείς ή να με χειροκροτήσεις, αν μου κάνεις standing ovation όπως έκαναν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας στον Καραμαλή, χτύπα ξύλο και μακριά από εμάς. Θέλω να σου πω ότι και χθες, για πάρα πολλές ώρες, ήμουν καρφωμένος στο κανάλι της Βουλής. Ταυτόχρονα δούλευα για την εφημερίδα και στο κανάλι της Βουλής και έβλεπα και είδα όλες τις ομιλίες των πολιτικών αρχηγών. Όλες. Ναι, έχεις κάποιο είδους έτσι. Έχω. Ναι, προσπαθώ να βρω την κατάλληλη λέξη. Έχω, γιατί ρε, για δεύτερη σερή μέρα να καθίσεις και πρόβλημα. Να δεις όλες τις ομιλίες, κάτι δείχνει αυτό, κάτι σημαίνει. Έχω πρόβλημα. Αλήθεια είναι αυτό. Ναι, κάνεις εκπομπή με έναν προβληματικό άνθρωπο. Και τελικά, πού καταλήγουμε και την δεύτερη μέρα από την Βουλή? Ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα έχει όλα καλώς καμωμένα. Όλα. Όλα καλώς καμωμένα. Ότι δεν φταίει κανένας άλλος παρά μόνο ο Σταθμάρχης για το έγκλημα των Τεμπών και ότι ο Μπρατάκος με τον Παπασταύρου πήγαν εκεί για να πούνε ένα χρόνια πολλά. Όλα είναι καλώς καμωμένα. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Ναι, διακομωδούμε. Να μην μου αγχώνεσαι, θέλω να διακομωδούμε λίγο την κατάσταση όσον αφορά την πολιτική εξουσία, την πολιτική σκηνή. Έτσι, γιατί αυτό που έγινε είναι κάτι άλλο. Είναι ένα έγκλημα το οποίο καθόλου δεν χωρά ούτε ίχνος χιούμορ, δεν το συζητάμε αυτό το πράγμα. Αστειεύεσαι τώρα. Αλλά με αυτά που ακούμε, έτσι, και φαντάζομαι ότι όλοι θέλουμε να μπούμε μέσα από την τηλεόραση. Εγώ, Βασίλη, επιλέγω να δω μερικά αποσπάσματα. Δεν μπορώ και δεν αντέχω. Δεν μπορείς να βγάλεις, πίστεψε με, δεν μπορείς να βγάλεις άκρη από τα αποσπάσματα, πόσο μάλλον σε μια χώρα που είναι στο νούμερο 107. Της παγκόσμιας κατάταξης του τύπου. Και όχι τυχαία, όπως έχουμε καταλάβει πλέον. Δηλαδή, όταν έχει βγει ο διευθυντής μιας πολύ μεγάλης εφημερίδας και λέει ότι τους κουνάει το δάχτυλο στην κυβέρνηση και τους λέει ότι 5 χρόνια τώρα δεν σας έγινε ποτέ κριτική και στην πρώτη κριτική ξεσηκωθήκατε. Και ποιος δεν έκανε κριτική, ρε μεγάλε? Από την άλλη, Βασίλη, περιμένω να δω τον Καραμαλή. Αναφέρομαι στο δίκτυο του κ. Καρακούς, έτσι. Ναι, εγώ περιμένω να δω τον Καραμαλή στη Βουλή για να έχω άποψη για το συγκεκριμένο πολιτικό, για τον συγκεκριμένο άνθρωπο. Περιμένεις ή περιμένω να ακούσω τον Άδωνη Γεωργιάδη ή τον Βορύδη. Αυτό το παραλήρημα, το προχθεσινό, το κυβερνητικό παραλήρημα και όσα ακολούθησαν χθες με τις ομιλίες των πολιτικών αρχηγών, κατά την ταπεινή μου άποψη, ήταν καλό να τα ακούσουν οι Έλληνες για να βγάλουν τα δικά τους συμπεράσματα και όχι να περιμένουν το 1 λεπτό ή τα 2 λεπτά που θα έχουν στιγμιότυπα τα κανάλια το βράδυ στις ειδήσεις. Αυτή ήταν η δική μου άποψη. Δεν αναφέρομαι στα κανάλια. Έτσι μπορείς να βρεις αποσπάσματα. Γενικά τώρα στο διαδίκτυο υπάρχουν θησαυροί. Ο καθένας έχει κάνει τον έλεγχο το κουμάντο, ναι, το κουμάντο του και μπορεί να βρει θησαυρού στο διαδίκτυο. Δεν αναφέρομαι σε καμία περίπτωση στα κανάλια και στο τι προβάλλουν τα κανάλια. Δεν το συζητάμε. Μετά από αυτό το δεκάλεπτο ξέσπασμα, το δικό μας το πολιτικό, επιστρέφουμε στα ταπεινά εδώ. Να σας πω ότι στην ισογραφία σήμερα κυριαρχούν κάποια σοβαρά ζητήματα. Το πρώτο είναι φυσικά αυτή η γελιότητα, την οποία θα αναλύσουμε με τον Γιώργο Φραδελάκη για τον τελικό του κυπέλου Ελλάδος. Είναι το γεγονός ότι στο μπάσκετ γίνεται ένας πανικός. Ο Ολυμπιακός έκανε μια τρομερή ανατροπή. Γύρισε από το μείον 14 στην μία από τις πιο καυτές έδρες της Ευρώπης. Δεν ξέρω αν είναι η πιο καυτή. Σίγουρα είναι μέσα στην πεντάδα. Από τις πιο καυτές έδρες της Ευρώπης στο Βελιγράδι. Νίκησε την Παρτίζαν. Την ισοπαίδωσε στο τέλος με 74-69. Και ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή περιμένει να δει τι θα κάνει ο Παναθηναϊκός με τη Βίρτους Μπολόνια. Προσέξτε τώρα το φοβερό. Αν ο Παναθηναϊκός νικήσει τη Βίρτους Μπολόνια, του απομένει ένα εκτός έδρας παιχνίδι με την Μπάγερ, ακόμα που είναι αδιάφορη, και το τελευταίο με την Άλβα στο ΆΚΑ. Τι σημαίνει αυτό? Ο Παναθηναϊκός σχεδόν έχει σφραγίσει, αν τα καταφέρει απόψε, τη δεύτερη θέση. Αν ο Παναθηναϊκός χάσει από τη Βίρτους, τότε κινδυνεύει ξεκάθαρα να πέσει πέμπτος, Ελένη. Και ο Ολυμπιακός που έχει μπροστά του 2 παιχνίδια, ένα με τον Αστέρα έξω και ένα με τη Φενέρ μέσα, αν τα πάρει και τα 2 θα είναι τέταρτος,
και θα τον υποδεχτεί με πλεονέκτημα έδρα στα play-off. Καταλαβαίνεις τι γίνεται? Καταλαβαίνω και μιλάς για το Virtus Bologna Παναθηναϊκός, για αυτό το παιχνίδι που δεν μπορείς να βρεις εισιτήριο ούτε για δείγμα, σωστά? Είναι λογικό, γιατί και η Virtus θέλει να μπει, να προσπαθήσει να εξαντλήσει όποιες πιθανότητες για τα play-off, διαφορετικά για τα play-in, για την εξάδα, αν και είναι πολύ δύσκολο για την εξάδα. Γίνεται ο κακός χαμός και ο πανικός, ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι απόψε. Επίσης έχουμε μια πολύ σημαντική δήλωση του Πίτου Ντακώστα. Πίτου Ντακώστα είναι ο αιώνιος πρόεδρος της Ο νούμερο ένα. Ναι, εδώ και 100 χρόνια. Ναι. Λοιπόν, τι είπε ο κύριος? Ότι ο Ολυμπιακός αγοράζει τον Γκάρμο. Ενεργοποιεί την οψιόν. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Ότι ο Ολυμπιακός είναι έτοιμος να δώσει πάνω από 17 εκατομμύρια για να πάρει τον Γκάρμο. Είναι τρομερή μεταγραφή. Νομίζω ότι είναι, αν θα γίνει, θα είναι η πιο ακριβή μεταγραφή στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου. Εγώ δεν θυμάμαι πιο ακριβή αγορά από ελληνική ομάδα. Και σίγουρα. Βέβαια έχουμε και το Final Four του Volley, όπου στις 5 υπάρχει το παιχνίδι ανάμεσα στη Λάρισα, όλα αυτά έτσι. Χωρίς ανάμεσα κόσμο, έτσι. Ανάμεσα στο Μίλωνα. Χωρίς και 8 κόσμο. Και 4 το μεγάλο μάτς, Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Χωρίς κόσμο τα παιχνίδια του Volley. Γιατί τι χωρίς είναι, κόσμο τα πάντα, ρε παιδί. Μόνο η Βουλή έχει κόσμο. Είναι γιορτή αυτό το πράγμα? Όχι, πάμε εκεί να βγάλουμε τις υποχρεώσεις μας και να τελειώνουμε. Μόνο η Βουλή. Πάμε στο Φράδελ. Βεβαίως. Καλώς το, ναι. Καλημέρα, Γιώργο. Καλημέρα. Ξεστηράζει μετά το ποδοσφαιράκι μας, δηλαδή. Έτσι, καλά τα λες. Δεν μπορούμε να δούμε με κόσμο. Γιατί είναι σήμερα, και μιας και το ανέφερες για το βόλεϊ, και τραγική επέτειος, αν δεν κάνω λάθος, από την δολοφονία Φιλόπουλη, που ήταν πάλι σε αγώνα βόλεϊ. Το αναφέρω έτσι, επειδή ναι, μιλάμε και για κόσμο και όλα τα υπόλοιπα. Είχαμε χθες τη σύσκεψη, λοιπόν. Πολλοί περιμέναμε με κόσμο τελικό, το πανσαλικό, 15.000, χαμός, εισιτήρια από εδώ, εισιτήρια από εκεί. Αλλά υπολογίζαμε πάλι χωρίς τον ξενοδόχο, και αν τις προηγούμενες χρονιές ήταν ο Χιλιάς Ρομπέος εκείνος ο οποίος ήταν εντός εισαγωγικών πάντα έτσι ο κακός της πόλης που δεν ήθελε κόσμο, αυτή τη φορά τα βρήκαμε μπαστούνια αλλιώς. Έχω την εντύπωση ότι όλοι έχουν συμβάλει, ο καθένας από τη δική του μεριά, στο να οδηγούμεθα σε ένα τελικό χωρίς κόσμο. Τι εννοώ? Ναι. Η ΕΠΟ θυμήθηκε τώρα, μετά από πόσο καιρό, ότι το Πανθεσσαλικό δεν πληρεί τις προϋποθέσεις βάσει του καινούργιου νόμου, δηλαδή κάμερες, τουρνικέ κτλ. Αν αναρωτιέστε τι έκαναν τόσο καιρό, θα σας πω τίποτα. Αν αναρωτιέστε γιατί δεν μπορούν να το λύσουν στο επόμενο δίμηνο, δεν μπορώ να σας δώσω εγώ την απάντηση. Η αστυνομία, η ίδια, θα απαντήσεις Γιώργο μου, θέλω να τα βάλω όλα σε μια σειρά. Ναι. Η ίδια αστυνομία, η οποία έχει δεσμευτεί στην UEFA ότι είτε παίξει ο ΠΑΟΚ στο τελικό του Conference League, είτε παίξει ο Ολυμπιακός, είτε παίξει και ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός, είτε παίξει οποιοδήποτε, η αστυνομία έχει δεσμευτεί ότι, γιατί είναι η UEFA και δεν είναι πλάκα, εμείς αστυνομεύουμε κανονικά ένα γεμάτο γήπεδο. Η ίδια αστυνομία λοιπόν λέει, α, εγώ δεν μπορώ να κάνω τελικό στο Πανθεσσαλικό με κόσμο, γιατί θα συναντηθούν μέσα από ένα στενό δρομάκι οι οπαδοί των δύο ομάδων, αναγκαστικά. Η ίδια αστυνομία. Πάμε παρακάτω, πάμε στις δύο ΠΑΕ. Ο κύριος Αλαφούζος πήγε στη σύσκεψη, ξέρετε τι είπε χθες? Ότι στο Πανθεσσαλικό με κόσμο δεν γίνεται, παιδιά. Εγώ, άμα πάρετε τέτοια απόφαση, θα ζητήσω από την κυβέρνηση να μην γίνει με κόσμο. Ο Άρης από τη δική του πλευρά λέει, παιδιά, Πανθεσσαλικό με κόσμο. Εγώ στο ΆΚΑ με κόσμο δεν πάω. Όλοι λοιπόν. Να τα βάλουμε λίγο κάτω για να διευκολυνθούμε και όσοι δεν ξέρουν, ναι, το ρεπορτάζ από τη μία και από την άλλη πλευρά. Ο Γιάννης Αλαφούζος γιατί θεωρεί ότι δεν γίνεται στο Πανθεσσαλικό με κόσμο? Έλατε. Γιατί θεωρεί ότι είναι επικίνδυνο? Πέρα από αυτό, εκτιμά ότι τα εισιτήρια είναι πολύ λίγα για να μπορέσει να τα διαχειριστεί. Mm-hmm. Οπότε προτιμάει ότι από το να μπει στη διαδικασία να αφήσει τόσο πολύ κόσμο και με διαρκείας εκτός γηπέδου, προτιμάει να μην έχει καν κόσμο. Αυτή είναι η εξήγηση τουλάχιστον που δίνεται. Επί της ουσίας θέλει παραπάνω κόσμο, αλλά επειδή το Πανθεσσαλικό, ναι, δεν μπορεί να δεν πληρεί τις προδιαγραφητικές προϋποθέσεις που θέτει η ΠΑΕ Παναθηναϊκός, προτιμάει σε αυτή την περίπτωση, ναι, να μην γίνει καθόλου με κόσμο. Και την άλλη, ΠΑΕ Άρης λέει, παιδιά, ό,τι πει η προκήρυξη. Τι λέει η προκήρυξη? Πανθεσσαλικό με κόσμο. Αλλά όταν του λένε του Άρη, το με κόσμο το λέμε εμείς.
Και το λέει η κοινή λογική βασικά. Όχι η κοινή λογική το λέει. Ο λογικό μου, ρε παιδιά, μισό λεπτό. Δηλαδή, έχετε δει κανένα τελικό να λέει η προκήρυξη θα το κάνουμε εκεί χωρί κόσμο. Όχι, προφανώ. Να ρωτήσω εγώ κάτι. Λέει η προκήρυξη για Πανθεσσαλικό. Το γνωρίζουμε εδώ και περίπου ένα μήνα ότι από τη στιγμή που έχουμε ομάδα τη Αθήνα και ομάδα τη Θεσσαλονίκη, οδεύουμε προ Πανθεσσαλικό και δεν είναι έτοιμο. Για ποιο λόγο ή δεν πληρεί τι προδιαγραφέ για να φιλοξενήσει έναν τελικό? Καλά, δεν είναι ο τελικός το θέμα εδώ πέρα. Παίζει η ομάδα Super League σε αυτό το γήπεδο και δεν είναι έτοιμο. Και ξέρουμε εδώ και δύο μήνες το τι απαιτεί ο νέος αθλητικός νόμος. Εδώ και δύο μήνες. Και έχουμε και δύο μήνες μπροστά μας για να το διορθώσουμε. Ναι. Επίσης, να πω χθες ότι με βάση πληροφορίες, η πλευρά του Άρη, του κ. Καρυπίδη, δηλαδή, πρότεινε ο τελικός να γίνει στην Κύπρο. Και ο κ. Αλαφούς του απάντησε: μα είναι δυνατόν να πάμε να γελάμε μαζί μας με αυτά που θα γίνουν άμα πάμε στην Κύπρο? Ενώ τώρα δεν γελάνε μαζί τους. Μην αναφέρεις Κύπρο, Βασίλη, γιατί υπάρχουν μερικοί, να μην λέμε ονόματα και διευθύνσεις, που ακόμα έχουν κρατήσει το όνομά τους. Και ακόμη κλαίνε τα ειστήρια τους, πες το, δεν πήγαν να τους εξαργυρώσουν ποτέ. Και το σκεφτόμουν, η αλήθεια είναι ότι φέτος δεν έχει παίξει το σύριαλ του εξωτερικού. Δηλαδή, θα φύγαμε λίγο από λίγο αυτή την. Θα παίξει και λίγο, δεν γίνεται. Πάντα παίζει λίγο. Πρόσεξε. Κύπρος, Γερμανία και Νέα Υόρκη. Ναι, ναι. Πάντα πέφτει το τραπέζι. Και στο τέλος μου πάμε Πανθεσσαλικό άδειο. Για να επιστρέψω σε αυτό που λέγαμε προηγουμένως. Άρα, εδώ και δύο μήνες το γήπεδο είναι ακατάλληλο. Σωστά, συμφωνούμε όλοι. Με βάση τον αθλητικό νόμο, φυσικά. Ναι. Δεν έπρεπε νωρίτερα η ΕΠΟ, οι δύο φιναλίστ, να βρεθούν σε ένα τραπέζι και να πούν: παιδιά, το Πανθεσσαλικό είναι ακατάλληλο. Τι μπορούμε να κάνουμε, πώς θα μοιράσουμε την απόσταση? Γίνεται να μιλάς τραπέζια με βάση αυτά που συνέβησαν τις προηγούμενες μέρες? Ας τα τραπέζια, ρε Ελένη. Ωραία, στη σύσκεψη, στη βιντεοκλήση τέλος πάντων. Ναι, σε παρακαλώ. Άφησε τα τραπέζια, τα ουίσκι, τα πουρα, άφησε τα στην άκρη, σε παρακαλώ. Ωραία, και να πούμε ότι πώς θα μοιράσουμε την απόσταση για να έχουμε όσο το δυνατόν περισσότερο κόσμο και για τις δύο ομάδες. Και από εδώ πέρα δεν μπορούμε να μοιράσουμε δύο γαϊδάρων άκυρα την απόσταση θα μοιράσουμε. Είπα, λέω και εγώ διάφορα, έτσι, διάφορες απορίες που έχω στο μυαλό. Μας ακούνε τώρα οι οπαδοί του Άρη και οι οπαδοί του Παναθηναϊκού και δεν ξέρουν ποιον από όλους αυτούς να πρωτοβρίσουν. Πραγματικά σου μιλάω. Ναι, ειλικρινά δηλαδή, εγώ έχω την πεποίθηση πια και το έχω γράψει και το λέω και το επαναλαμβάνω. Όλοι τους, όλοι. Αστυνομία, ΕΠΟ, Παναθηναϊκός, Άρης, Άι Σπυρίδωνας που λένε και στο χωριό μου, με τον τρόπο τους οδηγούν τα πράγματα σε άδειο γήπεδο. Σε τελικό χωρίς κόσμο. Ο καθένας με τον τρόπο του. Θα ρωτήσω κάτι. Ναι. Έχουμε βάλει εντελώς εκτός κάδρου την προπληκτική του ΆΚΑ. Αυτό το λέει ο Άρης και να σου πω την αλήθεια. Ο Άρης με το επιχείρημά του έχει δίκιο. Δηλαδή τι λέει, κάτσε ρε φίλε, όλα τα γήπεδα είναι ακατάλληλα και είναι κατάλληλο το ΆΚΑ το οποίο άνοιξε πριν από λίγο καιρό, έτσι. Ήταν ακατάλληλο για χειρότερους λόγους. Αυτή τη στιγμή δεν είναι κατάλληλο. Άμα δεν είναι κατάλληλο, γιατί το συζητάμε το ΆΚΑ? Γιατί μπορεί να γίνει. Και το Πανθεσσαλικό δεν μπορεί να γίνει. Εγώ γίνομαι δικηγόρος του διάβολου. Ναι, αλλά είναι και η επιθυμία των ομάδων. Είναι και η επιθυμία των ομάδων. Προφανώς. Και είναι και η προκήρυξη. Ναι. Εγώ θέλω να είμαι δίκαιος απέναντι σε όλους. Την προκήρυξη τι τη βγάζεις άμα είναι να την κάνεις φουγκαρόπανο? Ναι. Τι τη βγάζεις? Αλλάζει προκήρυξη όταν συμφωνούν και οι δύο ομάδες. Αυτή τη στιγμή δεν προκύπτει καμία σύμφωνη γνώμη από πλευράς Άρη για ΟΑΚΑ. Έτσι, οπότε δεν το συζητάμε το ΟΑΚΑ. Απλά μπορεί στο τέλος της ημέρας να είναι το δίλημα ο ΆΚΑ με κόσμο ή Πανθεσσαλικό χωρίς κόσμο. Σαν σενάριο το αναφέρω, έτσι. Αυτό που λες, θεωρώ ότι στο τέλος της διαδρομής είναι το πιο πιθανό. Αλλά όλο αυτό το καραγκιοζιλίκι, η γελιότητα, δεν είναι σημερινή. Εάν ήταν σημερινή, αν αφορούσε μόνο τον τωρινό τελικό, θα λέγαμε ρε παιδιά, αδιέξοδο. Εντάξει, συμβαίνει αυτό. Εδώ δεν μιλάμε για αδιέξοδο. Εδώ μιλάμε για μία μόνιμη παροδία. Παροδία χρόνων. Τη μία, ΑΕΚ ΠΑΟΚ δεν μπορούν να παίξουν με κόσμο γιατί από το 18 και μετά σκοτώνονται. Την άλλη, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός δεν μπορούν να παίξουν με κόσμο. Ρε παιδιά, αυτοί σκοτώνονται από την μέρα που ξεκίνησε ο κόσμος. Τώρα, το Άρης Παναθηναϊκός δεν έχουν αντιπαλότητα, αλλά πάλι δεν μπορούν να παίξουν με κόσμο. Τι να παίξουν στο τέλος? Να φτάσουν ποιοι στον τελικό? Πάντως, ακόμη και τράχονες. Πάντως, ακόμη και σεβασμός. Με Αλεξάνδρεια, ναι. Ακόμη και αν πάρθει οριστική απόφαση για την έδρα του τελικού και το πόσο κόσμο θα πάρουν οι δύο ομάδες, νομίζω ότι αυτή η ρετσινιά της γελιότητας του σύριαλ κάθε χρόνο δεν θα φύγει εύκολα. Πιστεύεις, Ελένη, ότι προβληματίζονται για τη ρετσινιά? Έχεις δει κανένα προβληματίζεται για τη ρετσινιά?
Βασίλη, έχει γίνει ανέκδοτο, δηλαδή πλέον κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας, το λέμε και γελάμε μιλώντας για τον τελικό κυπέλου. Δηλαδή δεν ενοχλεί κανέναν. Όχι, δεν τους ενοχλεί. Αν τους ενοχλούσε, θα φρόντιζαν εδώ και μήνες να μην φτάναμε εδώ. Θα φρόντιζαν εδώ και μήνες να έχουν τα εναλλακτικά σενάρια. Εγώ έχω πει κάτι και θα το επαναλαμβάνω με ευλάβεια. Δεν θα αλλάζω ανάλογα με το ποια ομάδα πηγαίνει στον τελικό. Στην Αγγλία λένε παίζουμε μονίμως στο Γουέμπλεϊ. Στην Ελλάδα μπορούν να πούνε παίζουμε τη μία χρονιά στο ΆΚΑ, την άλλη χρονιά στο Καφτατζόγλιο, ρε που να έρθει γη ανάποδα. Δεν με ενδιαφέρει ποιες ομάδες θα παίξουν, ποιες ομάδες θα φτάσουν εκεί, δεν με νοιάζει τίποτα. Κόφτε το λαρίγκι σας. Τις υγιές χρονιές θα παίζουμε στο ΆΚΑ, τις μονές χρονιές στο Καφτατζόγλιο. Και σώσαμε. Και εδώ, Βασίλη, υπάρχει ένα πεδίο δόξης λαμπρό για τον Γιάννη Βρούτση του χρόνου, εφόσον ρίχνει και υπάρχει διάθεση να ρίξει χρήματα στο Καφτατζόγλου, να το πει εξ αρχής, από νωρίς, ότι του χρόνου δεν με νοιάζει ποιες ομάδες θα είναι στον τελικό. Μπορεί να είναι δύο ομάδες από την Αθήνα. Όποιες ομάδες φτάσουν στον τελικό, θα γίνει στο Καφτατζόγλου. Τελειώσαμε, και κύριε. Και το φοβερό όλων έχει να κάνει, ρε παιδιά, μα το Θεό, και εκεί τρελαίνομαι, και με την αστυνομία. Γιώργο, είναι δυνατόν η ίδια αστυνομία να λέει στην UEFA, καταλαβαίνετε πόσο σοβαρό είναι η δέσμευση της ελληνικής αστυνομίας απέναντι στην UEFA, ότι κύριοι, με οποιαδήποτε ομάδα και αν συμμετάξει στον τελικό, είτε είναι ο ΠΑΟΚ είτε είναι ο Ολυμπιακός, είναι και οι δύο, εμείς κανονικά θα αστυνομεύσουμε την ΟΠΑΠ Αρένα και την Νέα Φιλαδέλφια και ο τελικός θα γίνει με γεμάτο γήπεδο. Η ίδια αστυνομία να μην μπορεί να κάνει τελικό κυπέλου Ελλάδος Άρης Παναθηναϊκός. Στο δικό μου το μυαλό δεν χωράει. Στο δικό σου χωράει, Γιώργο μου. Η ίδια αστυνομία είπε ότι θα αναβληθεί το Παναθηναϊκός Προμηθέας το βράδυ της Κυριακής, γιατί έχει ΑΕΚ Ολυμπιακός μισή ώρα νωρίτερα στην Νέα Φιλαδέλφεια. Σας παρακαλώ, πραγματικά δηλαδή. Δεν ξέρω. Υπάρχουν στιγμές που σηκώνω τα χέρια ψηλά, αλλά θα το επαναλάβω προτού πάμε στο πρώτο διάλειμμα, γιατί τα έχουμε καταστρατηγήσει όλα σήμερα. Όλοι με τον τρόπο τους, όλοι συμβάλλουν στο να οδηγηθούμε ξανά σε μία εικόνα άθλια, δηλαδή σε ένα τελικό κυπέλου Ελλάδος χωρίς κόσμο στο γήπεδο. Χωρίς δηλαδή τους πελάτες, χωρίς εκείνους που δικαιούνται να βρίσκονται στο γήπεδο, χωρίς αυτούς για τους οποίους γίνεται το ποδόσφαιρο. Λοιπόν, να πω ότι οι μεγάλοι σκόρερ τρώνε ένα δυνατό πρωινό. Εμείς τρώμε ένα δυνατό πρωινό, μόνο που γεμίζουμε το πιάτο μας ξανά και ξανά και ξανά, γιατί είμαστε μερακλείδες, ή μάλλον το καζίνο μας έχει κάνει μερακλείδες. Όσοι ξέρουν από καλό μπραντς δίνουν κάθε Κυριακή ραντεβού στο εστιατόριο Λατεράς του Ρίτζες Καζίνο Θεσσαλονίκη, και τις καθημερινές μας περιμένει ένας πλούσιος μπουφές για το πιο λαχταριστό γεύμα. Γιώργο, μια τελευταία ερώτηση, μια τελευταία κουβέντα. Τι περιμένουμε να αλλάξει αυτή τη στιγμή, τι περιμένουμε να γίνει? Θεωρητικά αυτή τη στιγμή δεν περιμένουμε πολύ άμεσα κάτι, γιατί όπως τουλάχιστον έβαλε τα πράγματα στο τραπέζι ο Τάκης Μπαλτάκος, που εξουσιοδοτήθηκε μετά το τέλος της σύσκεψης να μιλήσει ο ίδιος για όλους. Έτσι στην ουσία εκπροσώπησε όλους τους παρευρισκομένους ο πρόεδρος της ΕΠΟ. Είπε ότι με τα σημερινά δεδομένα δεν θα έχει κόσμο. Τώρα το αν φτιάξει το Πανθεσσαλικό σε πρώτη φάση για να φύγει ένας αστερίσκος από την μία πλευρά, έτσι. Ότι τουλάχιστον το γήπεδο είναι στην κατάσταση που πρέπει να είναι. Γιατί έχει, συγγνώμη που σε διακόπτω, έχει μεριμνήσει κάποιος, έχει εξοδοτήσει κάποιος τον κύριο Μπαλτάκο, ή έχει πει ο κύριος Μπαλτάκος ότι εγώ από αύριο το πρωί θα βάλω μπροστά τις μηχανές να φτιάξουμε το Πανθεσσαλικό, ή γίνει κάτι τέτοιο? Αυτό θεωρητικά θα πρέπει να το κάνει ο Βόλος, και έχει δοθεί και στην κατάθεση του Τάκη Μπαλτάκου από πλευράς Ομοσπονδίας ότι θα καλύψουμε εμείς ένα σημαντικό μέρος του ποσού που απαιτείται. Αυτό είναι. Γιατί πέρα από τις κάμερες, νομίζω υπάρχει ένα θέμα και με τα τουρνικέ. Με τα τουρνικέ. Ελληνικά τουρνικέ στο Πανθεσσαλικό. Τώρα μην με ρωτήσετε πόσο είναι το ακριβές διάστημα που χρειάζεται για να γίνει ό,τι απαιτείται στο γήπεδο. Μην με ρωτήσετε, γιατί βλέπετε τι γίνεται. Ωραία. Οπότε αντιλαμβάνεστε όλοι, παιδιά. Πότε είναι το τελικό, έχουμε πει, θυμίσαι μου, 18-25. Σήμερα που μιλάμε είναι 18. Ναι, αύριο που θα μιλάμε θα είναι 25. Οπότε τηλεορασίτσα, μια χαρά, τηλεορασίτσα, κρασάκι, και για τους λίγους τυχερούς, 30 από τη μία και 30 από την άλλη, να απολαύσουν ένα συγκλονιστικό τελικό κυπέλλου Ελλάδος. Και η ντροπή δεν τρέπεται σε αυτή τη χώρα. Δεν τρέπεται ποτέ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, φίλε. Καλημέρα, καλημέρα. Γιώργο, να βάλω τον κόσμο λίγο στην κουβέντα μας. FM κενό, τα μηνύματά σας στο 54222 και στα social του ραδιοφώνου, Instagram και Facebook.
Περίφημα. Η εκπομπή μας είναι χορηγία του Regency Casino Θεσσαλονίκη. Αυτό δεν αμφισβητείται και δεν θα αμφισβητείται. Πάμε στον κύριο Κιώση για το πρώτο διαφημιστικό πακέτο και επιστρέφουμε. Εδώ είμαι, θα επιστρέψαμε στην υπέροχη παρέα του Λίμπερο 107,4 SDNA σε θέση Λίμπερο. Ελένη Μπούντου, Βασίλης Βέργης στα μικρόφωνα σε μια εκπομπή που και σήμερα είναι χορηγία του Regency Casino Θεσσαλονίκη. Θέλω να σας πω, κυρία Μπούντου, τα πιο δυνατά παιχνίδια παίζουν στην Τούμπα, στο Κλεάνθης Βικελίδης και στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. 730 slot machines, παρακαλώ, προηγμένης τεχνολογίας. Σας περιμένουν για τρελό παιχνίδι και τρελά jackpots που σκάνε σχεδόν κάθε μέρα. Μπείτε στο regencycasinos.gr και παρακολουθήστε σε real time ποια ετοιμάζονται να σκάσουν. Λοιπόν, και τώρα ήρθε η ώρα για τη σύνδεση της Ελένης με εσάς. Λοιπόν, ο τελικός θα γίνει στο Βόλο. Αν δεν θέλετε να μην έρθετε, δεν πειράζει. Με το ζόρι να αλλάξουμε πάλι την προκήρυξη, δηλαδή. Ποιος να μην έρθει, ρε παιδιά, γιατί το ακροατής μας που το έστειλε θεωρεί δεδομένα ότι θα έχει κόσμο στο Βόλο. Μακάρι να έχει κόσμο στο Βόλο. Είμαι ο πρώτος που το φωνάζω. Δεν είμαι αισιόδοξος, παιδιά. Μακάρι, μακάρι όμως. Λοιπόν, ο Άρης γιατί δεν δέχτηκε το ΆΚΑ, προτιμάει χωρίς φιλάθλους ένα σημαντικό αγώνα, μια γιορτή. Ναι, απ' την άλλη, επειδή προφανώς ο Στένιος οπαδός του Παναθηναϊκού, θα του πω το εξής. Να αντιστρέψω λίγο τους όρους. Εάν η προκήρυξη έλεγε ο ΆΚΑ και για διάφορους λόγους έλεγαν στον Παναθηναϊκό, α, δεν θα παίξετε στο ΆΚΑ, παιδιά, θα παίξετε στην Τούμπα ή στο Βικελίδης. Θα το θεωρούσε λογικό ο ακροατής μας. Ξέρετε, όλοι θα πρέπει να κοιτάσουν τα πράγματα όχι από την πλευρά που του βολεύει, αλλά από την πλευρά που είναι πραγματικότητα. Θα μου πει κάποιος όμως και θα έχει δίκιο. Μα ο Καρυπίδης ήταν ο πρώτος που είπε ο ΆΚΑ, off the record, όπως λέει και ο Τσιψίος, αλλά είπε ο ΆΚΑ. Και μόλις έφαγε το κράξιμο από τους οπαδούς του Άρη, λέει, εγώ ο ΆΚΑ ποτέ. Ποτέ. Λοιπόν, συνεχίζω. Τώρα προφανώς είναι φίλος του Άρη. Κάνουν ό,τι μπορούν για να το φέρουν στο ΟΑΚΑ. Δεν πρέπει να τους περάσει. Ναι. Απ' την άλλη πλευρά, ξέρεις, γίνεται ένα πικ-πονγκ τώρα. Ο παδός του Άρη είναι πολύ λογικό να λειτουργεί με αυτό το σκεπτικό και να έχει αυτή τη δυσπιστία. Δεν το θεωρώ καθόλου παράλογο. Απ' την άλλη, επαναλαμβάνω, έτσι όπως είναι τα δεδομένα σήμερα, δυστυχώς η πραγματικότητα λέει πως οδεύουμε για το Πανθεσσαλικό με άδειο, χωρίς κόσμο. Εγώ θα συμφωνήσω με αυτό το μήνυμα που λέει η Βασίλη. Αναβλήθηκε το Παναθηναϊκός Προμηθέας λόγω αδυναμίας της συμφωνίας να διαφυλάξει την ηρεμία του αγώνα ΑΕΚ Ολυμπιακού. Το Final Four του κυπέλου στο Βόλι θα γίνει χωρίς κόσμο μετά. Έτσι. Από απόφαση υπουργού. Μία ημέρα πριν την έναρξή του. Και κάποιοι πιστεύουν ότι ο τελικός του Βόλου θα γίνει με κόσμο. Σήμερα ξεκινά, αγαπημένε, το Final Four. Και να προσθέσουμε εδώ, γιατί το είπαμε και εμείς πριν ότι είναι χωρίς κόσμο. Έχουν μοιραστεί, όπως μας έστειλε ο φίλος Μιχάλης, προσκλήσεις μόνο από ομάδες και αφορούν την τοπική κοινότητα. Εσύ, Ελένη, η απόφαση πάρθηκε ούτε 48 ώρες πριν τους αγώνες. Ένα άλλο μήνυμα, θα έχει κόσμο, Ελένη, το Final Four. Η Ομοσπονδία έχει μοιράσει τις προσκλήσεις εδώ και αρκετές ημέρες. Απλά η Ομοσπονδία μάλλον δεν έχει μιλήσει ποτέ με την πολιτεία. Δεν ξέρω τι καταλαβαίνεις εσύ, Βασίλη. Ότι είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα. Είμαστε, δεν ξέρω αν ο Χρήστος μπορεί να το βρει εύκολα. Είναι η μυθική ατάκα του Ντίνου Ηλιόπουλου. Είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα, είμαστε. Αυτό συνεχίζεται και θα συνεχίζεται. Αλλά παίρνω ως αφορμή το μήνυμα του φίλου του Άρη νωρίτερα, για να πάμε στον Αλέξη Σπυρόπουλο. Ναι, υπάρχει αίσθηση σε πολλούς φίλους του Άρη, όμως στην τριπτική πλειονότητα, ότι όλα αυτά γίνονται για να, εντός αγωγικών, αναγκαστεί ο Άρης να παίξει στο ΆΚΑ. Εγώ το αντιλαμβάνομαι αυτό. Και γι' αυτό έθεσα νωρίτερα και την, έδωσα νωρίτερα και την απάντηση στο φίλο του Παναθηναϊκού, ότι αν η προκήρυξη έλεγε ο ΆΚΑ και σου έλεγαν ότι το ΆΚΑ δεν είναι έτοιμο, μπλα 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 και όλα αυτά που λένε και για το Πανθεσσαλικό, πάμε να παίξουμε με κόσμο στην Τούμπα, εσύ θα τσινούσες, να το πω έτσι πολύ λαϊκά. Εσύ θα είχες ακριβώς την ίδια δυσαρέσκεια που νιώθει τώρα ο παδός του Άρη. Εγώ όμως το βλέπω συνολικά, παιδιά. Δεν το βλέπω ούτε από την πλευρά του Άρη ούτε από την πλευρά του Παναθηναϊκού. Εγώ βλέπω συνολικά το καραγκιοζηλίκι που οδηγεί μονοδιάστατα σε ένα δρόμο. Δρόμο, το χειρότερο δρόμο. Ο Αλέξης Σπυρόπουλος πώς το βλέπει, έχω μεγάλη αγωνία να μάθω. Καλημέρα, Αλέξη. Γεια σου, Αλέξη μου. Καλή σας μέρα. Μακάρι όλοι οι εμπλεκόμενοι να είχαν την αστική ευγένεια του Ντίνου Ηλιόπουλου, τον οποίο ο Βασίλη καλέστηκε. Πολύ σωστό. Το αναφέρω για όσους δεν γνωρίζουν ότι στο πρώτο νεκροταφείο υπάρχει το μνήμα του. Και αν περνά κανείς από εκεί, θα δει μια μαρμάρινη επιγραφή που γράφει: «Συγγνώμη, κυρίες μου, που δεν μπορώ να σηκωθώ». Και όλο αυτό που περιγράψατε πριν
Δείχνει και γιατί η ΕΠΟ, η Ελλάδα, η μοναδική ομοσπονδία, η χώρα, αν θέλετε, μέλος από τις 55 της UEFA, στην οποία δεν διεξάγεται εδώ και περισσότερα από 30 χρόνια, ο ετήσιος αγώνας για το Super Cup ανάμεσα στον πρωταθλητή και στον κυπελούχο, ή αν έχουμε ταμπλούχο, ανάμεσα στον πρωταθλητή και την ομάδα που πήρε τη δεύτερη θέση στο πρώτερο πρωτάθλημα, γίνεται παντού. Γίνεται στην Ανδόρα, το Super Cup, γίνεται στο Λίχτενστάιν, γίνεται παντού εκτός από την Ελλάδα. Και καταλαβαίνουμε γιατί δεν γίνεται. Όχι, όχι κι άλλο μελά στο κεφάλι μας, Αλέξη, με ναι, τίποτα. Αυτό, ναι, το ποδόσφαιρο και ο κόσμος αντιμετωπίζονται όχι ως βιομηχανία θεάματος, αλλά ως μπελάς. Πολύ ωραία λέξη, λέμε. Τον οποίο με κάποιο τρόπο πρέπει να τον βγάλουμε πάνω από το κεφάλι μας. Μπορούμε σήμερα να αξιολογήσουμε ότι ύστερα από ένα δίμηνο στο οποίο τα γήπεδα έκλεισαν, για να ξανανοίξουν με καλές προϋποθέσεις, άνοιξαν και, αλλά δεν μπορούν να ανοίξουν. Άνοιξαν αλλά δεν ανοίγουν. Οπότε καταλαβαίνει κανείς μια συνολική αίσθηση αδυναμίας, ανικανότητας και κάποιες άλλες λέξεις που μπορεί να σκεφτεί ο νους του κάθε ανθρώπου που θα έχει να ξεκινάνε όλες από το στερετικό αλφα. Αδυναμία, ανικανότητα, κάτι. Ναι. Θέλω να σε ρωτήσω το εξής. Είσαι εσύ μέλος της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, Επιτροπής Κυπέλλου. Μαθαίνεις πότε κατατέθηκε, παιδιά, για ψήφιση ο καινούργιος νόμος? Κατατέθηκε αρχές του χρόνου, περίπου, αν δεν κάνω λάθος. Πότε κλείσαν τα γήπεδα και έφερε το νομοσχέδιο? Τα γήπεδα έκλεισαν πριν τον... Μέσα Δεκέμβρη πάρθηκε η απόφαση. Έχεις λοιπόν μια προκήρυξη που λέει Πανθεσσαλικό και είσαι Επιτροπή Κυπέλλου. Δεν περνάει καν από το μυαλό σου, εκεί που πας στο σπίτι, ρε παιδί μου, και πέφτεις για ύπνο. Δεν περνάει από το μυαλό σου ότι αυτό το γήπεδο, ρε παιδιά, για το οποίο θέλουμε να κάνουμε ένα τελικό και έχουμε δεσμευτεί πλήρη τις προϋποθέσεις, δεν θα ήταν το πρώτο πράγμα που έπρεπε να κάνει μια κανονική ομοσπονδία? Το πρώτο γήπεδο που θα έπρεπε να εξοπλιστεί με βάση τις απαιτήσεις των καινούργιου νόμου θα έπρεπε να είναι αυτό. Και εγώ αυτά τα παραμύθια ότι κάνει ό,τι θέλει ο Μπέος δεν τα καταλαβαίνω. Γιατί είναι σαν να λέει η UEFA εν όψη του τελικού της 29ης Μαΐου του Conference League στην Αγία Σοφιά, εμείς δεν μπορούμε. Κάνει ό,τι εκεί αφεντικό είναι ο Μελισανίδης. Σοβαρά μιλάει. Σοβαρά μιλάει. Η UEFA θα έρθει, θα βγάλει την ΑΕΚ έξω από το σπίτι του. Θα κάνει αληθινή κατάληψη στο γήπεδο της ΑΕΚ, ειρηνική, για να οργανώσει τον τελικό 15 μέρες πριν. Εξού και αυτή τη ΣΑΕΚ ότι, ρε παιδιά, αν τελειώσει το πρωτάθλημα, γιατί θα αργήσει πολύ, εμάς θα μας έχει βγάλει η UEFA έξω από το γήπεδο. Δίνουμε το γήπεδο, το δίνουμε το σπίτι μας. Και θα πρέπει να πάμε να παίξουμε στη Ριζούπολη, ας πούμε, μια τελευταία ενδεχομένως αγωνιστική των play-off ή όπου αλλού. Δεν υπάρχει ο Μπέος είπε έτσι. Είναι σαν να λέει η UEFA, ο Μελισανίδης είπε έτσι για τον τελικό της 29ης Μαΐου του Conference League. Είναι ανήκουστο. Η ΕΠΟ, όπως ακριβώς η UEFA, καταλαμβάνει τον χώρο. Θα πρέπει να καταλάβει τον χώρο του Πανθεσσαλικού και να κάνει αυτό που πρέπει να κάνει. Πάντα έτσι γίνεται. Η διοργανώτρια αρχή, από τη στιγμή που αποφασίζει ότι έχει ένα γήπεδο για να γίνει ένας τελικός, υπάρχουν συμβάσεις, φυσικά δεν γίνεται έτσι. Θυμάμαι το 2003, όταν είχα πάει στο Old Trafford, στο τελικό του Champions League Juventus Milan, μου έκανε εντύπωση ότι η UEFA είχε σβήσει ακόμα και τα φώτα με τις επιγραφές νέων γύρω-γύρω από το γήπεδο που έγραφε Manchester United. Τα σβήσε τα φώτα που γράφανε Manchester United. Ντροπή. Γιατί είχε καταλάβει το γήπεδο για τον τελικό του Champions League, δεν υπήρχε Manchester United. Για άλλο σκοπό, ακριβώς. Ναι, είχαν οι επιγραφές νέων που φώτιζαν έτσι από μακριά και έβλεπε στην επιγραφή Manchester United, αλλά δεν υπήρχε, είχε σβήσει. Αυτό σημαίνει κατάληψη. Βάση πάντα, επαναλαμβάνω, συμβάσεων και όχι στο κουτουρού και στον αέρα. Αλέξη μου, οι παραλληλισμοί σου μας προκαλούν μια θλίψη, μια απογοήτευση, το λιγότερο που μπορώ να πω. Αλέξη, συγγνώμη, γιατί κάτι διάβαζα, σε ποιο τελικό είπε στο Old Trafford, του 3? Το 2003, ναι, Juventus Milan. Ήμασταν παρέα εκεί, είναι ίσως ο χειρότερος τελικός ever. Τι να κάνω, αλλά... πήγες στα πέναλτι. Ναι. Και, δηλαδή, μιλάμε για σκηνές, Ελένη. Να σου περιγράψω μόνο αυτό με τα υπέροχα βρετανικά άλογα, τα οποία δεν φτάνεις το κεφάλι σου με το ζόρι να ξύσει, δηλαδή, το κάτω μέρος τους. Μιλάμε ότι δεν κουνιότανε φίλο και περνάγανε. Ήταν πάρα πολύ όμορφο το άλλο έβλεπες, αλλά είναι αυτό που είναι, Άλεξ. Που μου γεννήθηκε η απορία χθες είναι, διαβάζοντας
η προκήρυξη λέει του Θεσσαλικού. Ο Άρης αρνήθηκε να έρθει στην Αθήνα. Ναι. Υπήρξε ερώτημα στον Παναθηναϊκό αν δέχεται να πάει στη Θεσσαλονίκη. Ή το μόνο ερώτημα που απευθύνθηκε στον Άρη, μονομερός, το 50% δηλαδή. Άρη, έρχεσαι στην Αθήνα? Όχι, δεν έρχομαι. Πολύ ωραία. Πάμε παρακάτω. Παναθηναϊκέ, πα στη Θεσσαλονίκη. Να ανέβεις. Έτσι θα πρέπει να είναι ολοκληρωμένη. Μια, όχι, δεν υπήρξε γιατί... ερώτημα. Άρτια, δίκαιη δεν υπήρξε. Διαδικασία. Και εγώ προσπαθώ να τα δω. Και θα λέει και ο Παναθηναϊκός. Θα λέει και ο Παναθηναϊκός όχι. Όπως είπε και ο Άρης, όχι. Θα σου πούν όμως το. Αλλά έπρεπε να τεθεί ερώτημα. Δηλαδή, γιατί μόνο να δεχτεί ο Άρης να κατέβει στην Αθήνα? Να μην ερωτηθεί και ο Παναθηναϊκός αν δέχεται να ανέβει στη Θεσσαλονίκη. Σωστό, σωστό αυτό το ερώτημα που θέτει, αλλά θα σου πει ότι ο παδός του Παναθηναϊκού σου λέει: εμείς έχουμε να δώσουμε εδώ. Υπάρχει, όχι να δώσουμε, υπάρχει ένα γήπεδο που το χρησιμοποιούν όλες οι ομάδες. Στη Θεσσαλονίκη δεν έχει γήπεδο, δεν γίνονται αγώνες πρωταθλήματος. Στη Θεσσαλονίκη το θεωρητικά γήπεδο που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για τις ανάγκες ενός τελικού, το Καφτατζόγλου, αυτή τη στιγμή δεν είναι λειτουργικό. Γιατί στην Τούμπα και στο Χαρελάου δεν γίνονται αγώνες. Και μάλιστα με τα καινούργια μέτρα της ΔΕΑΒ, με κάμερες και με αυτά. Στο Χαρελάου θα σου πούν οι φίλοι του Παναθηναϊκού, πηγαίνουμε στην έδρα του αντιπάλου μας. Και στο ΆΚΑ σου λένε οι φίλοι του Άρη ότι ήταν η προηγούμενη έδρα του Παναθηναϊκού. Ρε παιδί μου, το ίδιο πράγμα είναι. Δηλαδή, ξέρεις, ο καθένας έχει τα δίκια του. Αλλά αυτά όλα δεν θα υπήρχαν, δεν θα υπήρχε καμία κουβέντα αν είχαμε μια ομοσπονδία η οποία θα είχε αποφασιστικά δηλώσεις στις ομάδες τα τελευταία χρόνια: θα παίζουμε εκεί, κόφτε το σβέρκο σας, ή θα παίζουμε μία εκεί, ανεξάρτητα από το ποια ομάδα θα είναι. Τι θα συζητούσαμε τότε? Μια περίπτωση που θυμάμαι, το Βασίλη Γκαγκάτση, στις αρχές του αιώνα, είχαμε τότε και φρέσκα τα Ολυμπιακά γήπεδα, το Ολυμπιακό Στάδιο, το Καφτατζόγλιο, το Πελοποννησιακό, το Πανθεσσαλικό, το Παγκρίτιο, και κάποια φορά είχε κάνει και συνέβη, δηλαδή εφαρμόστηκε, περιφορά του τελικού, έγινε τελικός και στο Παγκρίτιο και στην Πάτρα και στο Βόλο και στο Καφτατζόγλιο και στο ΒΑΚΑ. Αλλά το είχε πει από την αρχή, για την επόμενη πενταετία, ανεξαρτήτως ποιες ήταν οι ομάδες του τελικού, στην Πάτρα είχαν παίξει Ολυμπιακός Άρης. Στο Ηράκλειο είχαν παίξει Ολυμπιακός ΑΕΚ. Που δεν είχε και μεγάλο νόημα τώρα να κατεβάζεις και τους Ολυμπιακούς και τους Αγίδες στην Κρήτη. Είχαν πλακωθεί και στο Καράβι. Από ό,τι θυμάμαι. Ναι, σωστά. Στο Καφτατζόγλιο είχαν παίξει Άρης Ολυμπιακός. Στο Πανθεσσαλικό είχαν παίξει Λάρισα Παναθηναϊκός, που είχε πάρει Λάρισα το κείμενο. Αλλά υπήρχε μια πρόβλεψη και εφαρμόστηκε. Και όλη αυτή η τελική που περιγράφω, με κόσμο. Γιατί το να εφαρμόσεις μια προκήρυξη και να κάνεις τελικό χωρίς κόσμο, είναι αυτό που είπε η Ελένη πριν. Απλώς βγάζεις από πάνω σου ένα μπελάκι, λες, άσε το διάλογο να κάνω και αυτό το τελικό, και του χρόνου έχει ο Θεός. Αυτό όμως δεν είναι πόνος τώρα. Δεν είναι βιομηχανία θεάματος, είναι κάτι άλλο. Και για να μην κουραζόμαστε, εγώ το ξαναλέω. Αυτό που βλέπω, και μακάρι να πέσω έξω. Μακάρι. Δυστυχώς βλέπω Πανθεσσαλικό άδειο γήπεδο. Τελικό. Αυτό βλέπω. Τώρα, έφερα την πρώτη φορά θα είναι Βασίλη. Όχι, δεν είναι πρώτη φορά. Θα είναι τελικός χωρίς κόσμο. Ωραία. Έχω εδώ ένα μήνυμα που λέει: κύριε, το πάμε από εδώ, το πάμε από εκεί. Με ονόματα. Ποιος φταίει γι' αυτό το μπάχαλο? Μα τα είπαμε. Πάλι με ονόματα. Δεν είπαμε ονόματα. Με ονόματα τα λέμε, ρε παιδιά. Δίνουμε κόσμο στον αέρα. Δίνουμε κόσμο. Είπαμε. Αστυνομία αυτό. ΕΠΟ αυτό. Αλαφούζος αυτό. Καρυπίδης αυτό. Ποιο όνομα δεν είπαμε, ρε παιδιά? Μα το Θεό δεν ποιο όνομα δεν είπαμε. Το μόνο όνομα που δεν είπαμε είναι των επιχειρηματικών συμφερόντων. Αυτό δεν το λέω πρωθυπουργός, δεν το λέμε εμείς. Ποτέ. Ευχαριστούμε πολύ, Αλέξη μου. Να σε καλά. Καλώς το Κύριακο, να σας πω ότι, επειδή δεν με ρωτάτε, αποφεύγετε. Πρόσεξε τι θα πεις. Η εκτίμησή μου είναι ούτε ο Ολυμπιακός χάνει στη Φιλαδέλφια, ούτε το ΠΑΟΚ στην Φορολεκτρόνδρα. Και γίνεται ένα υπέροχο τρολουμπούχαλο η βαθμολογία. Το βλέπες, το παίξες. Ελπίζω να σημειώσω αυτά που είπε ο Αλέξης. Χι δύο, μα ακούτε. Χτύπησε στο φινάλε ο Αλέξης, λοιπόν. Ενώ μπορεί να πει με ευκολία να κάνει πρόβλεψη για τα αποτελέσματα της Κυριακής, με την ίδια ευκολία δεν μπορεί να κάνει πρόβλεψη για το που θα γίνει ο τελικός και αν θα γίνει με κόσμο. Ναι, το τελικός είπαμε, είναι κινητή γιορτή. Σαν το Πάσχα. Αλέξη, έλεγα προηγουμένως ότι φέτος τουλάχιστον γλιτώσαμε από το σύριαλ του εξωτερικού. Δηλαδή ακούγονται γήπεδα. Ναι, το είχαμε βάλει έτσι για να το βάλουμε και αυτό, αποδείχθηκε, γιατί χωρίς καμία σοβαρή πρόοδο. Όχι, το είχαμε βάλει, αλλά είχαμε κλείσει εισιτήρια για Κύπρο εμείς. Είχαμε κλείσει εισιτήρια. Έχω εισιτήρια που μου έχουν μείνει κάβα. Λοιπόν, να αλλάξω λίγο τη σειρά. Να αλλάξω λίγο τη σειρά, παιδιά. Ναι. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε.
Θέλω να βάλω και τον Κωνσταντίνο Τσίψιο τώρα στην παρέα, γιατί ξέρω ότι καίγεται. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Αλέξη. Θέλω να πω ότι όση είναι ώρα μιλούσε ο Αλέξης Σπυρόπουλος, ο Κωνσταντίνος μου έστελε μηνύματα: Αλέξη όρματος, Αλέξη πέστα. Θέλω να τον δώσω στον αέρα. Γιατί? Ναι. Αλέξη μου, σε ευχαριστώ πολύ. Τη Δευτέρα κρινόμεθα όλοι. Μας για την εθνική γιορτή των δημοσιογράφων, πώς γνωστόν είναι η Πρωταπριλιά τη Δευτέρα. Έγινε. Καλημέρα, Αλέξη. Καλημέρα. Περιμένω πώς και πώς Κωνσταντίνο Τσίψιο, ο οποίος με απειλεί λέγοντάς μου θα είναι η πρώτη φορά εδώ και μήνες από το ξεκίνημα της εκπομπής θα διαφωνήσουμε στον αέρα και δεν καταλαβαίνω σε τι θα διαφωνήσουμε. Προφανώς Κωνσταντίνος δεν του αρέσει το τάβλι που έχω προτείνει εγώ. Μπορεί να μην ξέρει τάβλι. Θα το μάθουμε σε πάρα πολύ λίγο. Όπως θα έλεγες εσύ, Θεσσαλονίκη, όταν μην ξέρει τάβλι, δεν υπάρχει, έτσι δεν, δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν ξέρω, κατά κάποιον τρόπο συμφώνησε πάρα πολύ με τον Αλέξη, τον οποίο αποθέωνε συνέχεια με μηνύματα κατεβατά. Αλλά θα μας τα πει σε πάρα πολύ. Τι συμφώνησε ακριβώς με τον Αλέξη και διαφώνησε με εμάς, γιατί εμείς με τον Αλέξη δεν διαφωνήσαμε. Ίσως νομίζω σε αυτό που είπε ο Αλέξης, ότι πήραν από τον Παναθηναϊκό τηλέφωνο και να αντιπροτείνουν και να πούν ότι γιατί δεν έρχεσαι, ή μάλλον γιατί να μην το κάνουμε Θεσσαλονίκη εδώ. Στο ξέρεις, τι ατάκα έχει πει ο κύριος Αλαφούζος χθες. Μάθαμε ότι έτσι όπως είναι τα πράγματα, αν εσείς αποφασίσετε να γίνει με κόσμο στο Παθησαλικό, εγώ θα ζητήσω από την κυβέρνηση να μην γίνει, να γίνει χωρίς κόσμο για να το πετύχω. Μάλιστα. Είναι μία από τις ατάκες της σύσκεψης. Τι έπαθες, τι είπες? Συγγνώμη, βλέποντας λίγο έτσι τι γίνεται με όλα αυτά τα επιχειρηματικά που δεν λέμε ονόματα, το αποκλείεται? Γιατί εγώ όχι. Τι να αποκλείεται? Σε οποιοδήποτε πάει στην κυβέρνηση σήμερα και πει δεν θέλω κόσμο, είτε είναι σε εστιατόριο, είτε είναι σε σινεμά, είτε είναι σε γήπεδο, θα πει κυβέρνηση φυσικά χωρίς κόσμο. Φυσικά, παιδιά. Τι λέτε τώρα? Τώρα που είπαμε έτσι. Πόσο μάλλον αν είναι συνομιλητής της, σοβαρός συνομιλητής της, και αν θέλεις, όχι απλά σοβαρός, προνομιούχος συνομιλητής της, όπως είναι ο κύριος Αλαφούζος. Πού σου φαίνεται περίεργο δηλαδή? Δεν μου φάνηκε καθόλου περίεργο. Εκείνο το οποίο μου φάνηκε περίεργο ήταν μία ανάρτηση του. Σε πάρα πολύ λίγο πιστεύω θα μας τον περάσει η Μαριλής. Ήταν μία ανάρτηση του. Του Χρήστου, θα έλεγα, του Θόδωρου Καρυπίδη, έτσι, που ανέβασε το επίμαχο κομμάτι που αφορά τον Κυριάκο Μητσοτάκη και την τοποθέτηση που έκανε αυτό το κάλεσμα που λέγαμε προηγουμένως προς τους επιχειρηματίες. Αποθεώνοντας τον Πρωθυπουργό, λέγοντας ότι ορθώς μίλησε, καλά τα είπε. Το δεν αν κάποιος εκδότης μεγαλοεπιχειρηματίας έχει πολιτικές βλέψεις να εμφανιστεί, δεν είναι όλα εξαγοράσιμα. Προφανώς δεν εννοεί τον εαυτό τον κύριο Καρυπίδης, γιατί δεν είναι εκδότης. Ναι, πάντως εγώ κρατάω έτσι το ότι συντάχθηκε με το μέρος του Πρωθυπουργού μέσω της ανάρτησής του ο Θόδωρος Καρυπίδης. Καλά δεν τα λέω, Κωνσταντίνε? Η ώρα του Τσίψιου, όχι του Πρωθυπουργού, η ώρα του Τσίψιου. Καλώς τον, ναι. Γεια σας, καλημέρα σας. Πώς είμαστε? Όλα καλά. Αποθέωση για Αλέξη Σπυρόπουλο. Αποθέωση. Εντάξει, θεωρώ ότι θα είναι όντως η πρώτη φορά που θα διαφωνήσουμε με το Βασίλη σήμερα. Εγώ απορώ σε τι πρέπει να διαφωνήσουμε όμως. Δεν έχω καταλάβει, αλλά χαίρομαι να τα ακούσω. Σε τι να διαφωνήσουμε? Επειδή άκουγα από την αρχή, αναφέραμε στην αρχή στην εκπομπή ότι όλοι έχουν από ένα μερίδιο ευθύνης για το ότι θα δούμε έναν τελικό κατά πάσα πιθανότητα χωρίς κόσμο. Φυσικά. Εγώ δεν βλέπω πού είναι το μερίδιο του ευθύνης του Άρη. Δηλαδή, θα το πω εγώ λοιπόν. Ποιος ήταν ο πρώτος που έβαλε στο τραπέζι το όνομα ΟΑΚΑ, ξέρεις? Ποιος ήταν, για πες μου. Επίσημα πες μου ποιος ήταν, μη μου αρχίζεις τώρα να σου πω, όχι τα πολιτικά, εδώ δεν είμαστε Βουλή. Ποιος έβαλε πρώτος στο τραπέζι το όνομα ΟΑΚΑ? Ας το πω εγώ. Δεν το γνωρίζω, δεν το άκουσες ποτέ, δεν το άκουσες. Θόδωρος Καρυπίδης. Απλά λέει ο Κωνσταντίνος ότι επίσημη τοποθέτηση ή να το ακούσουμε αυτό διαστόματος Καρυπίδη δεν το έχουμε. Μπράβο. Δεν το ακούσαμε. Επίσημη τοποθέτηση δεν ακούσαμε από τον κύριο Καρυπίδη, διότι πολύ απλά μετά έφαγε ένα ντου από τους οπαδούς του Άρη και λέει εγώ ΟΑΚΑ ποτέ, παιδιά. Εντάξει, Βασίλη, είναι μια τακτική που τη συναντάμε συχνά. Αφήνουν οι ομάδες να διαρρεύσουν διάφορα, να βγουν προς τα έξω. Είμαι συγκεκριμένος, Ελένη. Να μετρήσουν λίγο τις αντιδράσεις. Λέω ότι ο Καρυπίδης μίλησε με την ΕΠΟ. Και λέει, παιδιά, ΟΑΚΑ, πάμε μαζί να βάλουμε από 25.000 κόσμο μέσα. Και όταν κατάλαβε από τους οπαδούς του Άρη, όταν του είπαν οι οπαδοί του Άρη, το λέω πολύ λαϊκά. Τι λες, ρε πρόεδρε? Ποιος σου είπε εσύ ότι θέλουμε να παραπέξουμε στην έδρα του Παναθηναϊκού? Λέει, εμείς ΟΑΚΑ ποτέ. Συνέχισε, Κωνσταντίνε μου, δεν έχουμε να διαφωνήσουμε από εδώ και πέρα πουθενά.
Ναι, εγώ δεν το γνωρίζω αυτό, οπότε θα πάρω τα επίσημα και τις επίσημες διαρροές. Ωραία, κράτη, μην τα επίσημα. Εχθές είχες κάτι επίσημο από τη σύσκεψη. Να διευκολύνω λίγο την συζήτησή σας. Το μόνο επίσημο ήταν οι δηλώσεις του Μπαλτάκου χθες από τη σύσκεψη. Έχω κάτι άλλο. Βασίλη, να διευκολύνω λίγο τη συζήτησή σας και να πω ότι ακόμη και αν η αρχική άποψη του Θόδωρου Καρυπίδη ήταν να διεξαχθεί στο ΆΚΑ και στη συνέχεια να το μετάνιωσε, να πιέστηκε, όποιο ρήμα θέλετε βάλτε, και να έκανε πίσω. Δικαίωμά του δεν είναι να κάνει πίσω και να το καλό και να το σκεφτεί η δεύτερη φορά. Ξεκίνησα παλού. Μου λέει ο Κωνσταντίνος ποια είναι εντός αγωγικών, ποιο είναι το μερίδιο ευθύνης του Άρη σε όλη αυτή την ιστορία. 1%, 2% και του απαντάω. Του Παναθηναϊκού μπορεί να είναι 20%. Της ΕΠΟ μπορεί να είναι 50% και της αστυνομίας 150%. Ενός Παναθηναϊκού, ο οποίος από τη μία λέει δεν θέλω, θέλω να έχω 25-16.000 στο ΆΚΑ, να γίνω τελικός με κόσμο, επικαλείται τελικό με κόσμο, και στο τέλος λέει δεν θέλουμε ούτε 4.000 ούτε 5.000 και θα, αυτό που ανέφερες, ότι θα κάνω τα πάντα για να γίνω τελικός χωρίς κόσμο. Πολύ σωστό. Εφόσον, λοιπόν, ο Παναθηναϊκός από την άλλη πλευρά θέλει 150.000 κόσμο στο ΆΚΑ, αλλά δεν θέλει κόσμο στο Πανθεσσαλικό. Με τις υπάρχουσες συνθήκες. Ναι, πολύ σωστό. Γι' αυτό μιλάω και για την ευθύνη του Παναθηναϊκού. Εγώ από την αρχή τα λέω αυτά. Οπότε για δεν ακούς. Για να το κάνουμε. Ακούς με τον εαυτή. Δια της ατόπου. Ακούς με το ένα αυτό. Αυτό σου εξάγει. Ακούω ξεκάθαρα. Όχι, δεν ακούς ξεκάθαρα. Στο 99% συμφωνώ με αυτά που ανέφερες. Απλώς θα βγάλω τον Άρη από την εξίσωση. Γιατί. Βγάλω τον Άρη. Άμα αυτό θεωρείς σωστό, βγάλω τον Άρη. Εγώ δεν έχω. Εγώ είμαι πολύ δημοκράτης άνθρωπος. Εγώ όμως έχω μια διαφορά. Η διαφορά μου ξέρεις ποια είναι, μου επιτρέπεις ένα λεπτό. Η διαφορά μου ξέρεις ποια είναι. Ναι, ναι, ναι. Ότι εγώ ποτέ στη ζωή μου δεν το έχω κάνει αυτό. Δεν κάνω. Δεν λέω αυτά που θέλει να ακούσει. Δεν πηγαίνω με τη δημοφιλία του καθενός. Δεν με ενδιαφέρει δηλαδή αν αυτά που θα πω αρέσουν στους οπαδούς του Άρη, αρέσουν στους οπαδούς του Παναθηναϊκού ή δεν αρέσουν σε κανέναν. Δεκάρα δεν δίνω. Εμένα με ενδιαφέρει να πω αυτό που εγώ θεωρώ σωστό. Μπορεί να κάνω λάθος, αλλά το ξέρω μου το κεφάλι αυτό θα πει. Κωνσταντίνε μου. Εγώ δεν θα διαφωνήσω. Απλά ήθελα πιο πολύ, δεν ήθελα να βγάλω από την εξίσωση τον Άρη, πιο πολύ ήθελα να προσθέσω στην εξίσωση την πλευρά του Βόλου, της Δημαρχίας, της Διοίκησης του Γηπέδου και την πλευρά του ΠΕΟΥ, η οποία πώς γίνεται εδώ και μια πενταετία, μια τετραετία να μην δέχεται ούτε μισό φίλο του Άρη στην πόλη, να υπάρχουν μπλόκα σε όλες τις εισόδους και εξόδους, και ξαφνικά να λέω ότι θέλω κόσμο. Εγώ θα πω ότι όλο αυτό γίνεται εκτός φαλούς. Από πού ξεκίνησε όλη αυτή η αντιπαλότητα? Βοήθησε με λίγο, ρε Κωνσταντίνε, βοήθησε λίγο τη μνήμη μου, σε παρακαλώ. Γιατί εσύ μπορεί να από ένα μάτι που είχαν γίνει κάποια επεισόδια και είχε δεχτεί και προσωπική επίθεση ο κ. Δέος από κάποιους φίλους του Άρη στις εξέδρες. Απάντησε βέβαια έτσι, θυμάστε τις χαρακτηριστικές εικόνες με τις κλωτσιές και τα σβοξίματα και τις μπουνιές. Κωνσταντίνε, να σε διακόψω για να βάλουμε μία άνω τελεία στην κουβέντα μας και να τη συνεχίσουμε μετά το διάλειμμα και μετά τις ειδήσεις, γιατί εδώ ο Χρήστος μου κάνει νοήματα. Πολύ καλά κάνει ο Χρήστος, έχει δίκιο. Να σας θυμίσω ότι η εκπομπή είναι χορηγία του Ρίτζες Καζίνο Θεσσαλονίκη. Και εμείς που τηρούμε πάντοτε ευλαβικά το χρόνο, κύριε, και όσοι μπορείτε να μας συγχωρήσετε για μία φορά. Η εκπομπή είναι χορηγία του Regency Casino Θεσσαλονίκη. Επιστρέψαμε εδώ στη μεγάλη παρέα του Λίμπερο 107,4. Ελένη Μπούντου, Βασίλης Βέργης, SDNA σε θέση Λίμπερο, και πρωτού ολοκληρώσουμε τη συζήτησή μας, Ελένη μου, με τον Κωνσταντίνο Τσίψιο, και αφού σας θυμίσω φυσικά ότι η εκπομπή μας και σήμερα είναι χορηγία του Ρίτζες Καζίνο Θεσσαλονίκη, θέλω να σας διαβάσω μια πολύ μεγάλη απόφαση που ελήφθη πριν από ελάχιστα λεπτά από το μεικτό ορκωτό δικαστήριο της Αθήνας, γιατί υπάρχουν πολύ πιο σοβαρά πράγματα από τους τελικούς του ποδοσφαιρικού κυπέλου Ελλάδος. Λοιπόν, το μεικτό ορκωτό δικαστήριο της Αθήνας έκρινε ένοχο τον Ηλία Μίχο
Βασικό κατηγορούμενο για την υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης της 12χρονης στον Κολωνό. Δεν υιοθέτησε δηλαδή την εισαγγελική πρόταση. Ο Μίχος κρίθηκε ένοχος για κατάχρηση ανηλίκου, βασικά κρίθηκε ένοχος για το αδίκημα του βιασμού κατά πλειοψηφία. Αυτή η απόφαση. Και από εκεί και πέρα, ένοχος για κατάχρηση ανηλίκου που δεν έχει συμπληρώσει τα 14 έτη, ένοχος για πορνογραφία ανηλίκου, για διανομή δηλαδή υλικού μέσω πληροφορικών συστημάτων, ένοχος για μαστροπία, ένοχος για παράνομη κατοχή όπλων και πυρομαχικών και μια σειρά από άλλα ζητήματα. Ενώ αντιθέτως, κρίθηκε αθώα η μητέρα της ανήλικης για πορνογραφία και για μαστροπία και κρίθηκε ένοχη μόνο για πλημεληματική εκβίαση. Υπάρχει η απόφαση στο SDNA. Είναι εντελώς διαφορετική, Ελένη, από την εισαγγελική πρόταση, έτσι, που είχε ξεσηκώσει όταν έγινε γνωστή, είχε ξεσηκώσει την τον Ελλάδα. Κόσμο. Είχε ξεσηκώσει όλο την Ελλάδα. Κόσμο, είναι ακριβώς. Μια υπόθεση που είχε ταράξει και έγινε ακόμη χειρότερη στην ουσία της μετά την πρόταση, μετά την εισαγγελική πρόταση για τον Ηλία Μίχο, αλλά νομίζω ότι στο τέλος επικράτησε το φως σε αυτή την πολύ σκοτεινή υπόθεση. Και σε πάρα πολύ λίγο, γιατί σήμερα είναι η μέρα αποφάσεων, Βασίλη, περιμένουμε και την οριστική απόφαση στην υπόθεση Πισπυρίγκου. Έτσι. Πολύ σωστό, πάρα πολύ σωστή η επισήμανση. Οπότε πάμε στον Κωνσταντίνο να ολοκληρώσει το ρεπορτάζ του. Εγώ θέλω να το ρωτήσω ένα πράγμα. Κωνσταντίνε, με βάση αυτά που γνωρίζεις από την πλευρά του Άρη, τι εκτιμάς, γιατί ο Μπαλτάκος μας έδωσε να καταλάβουμε στο τέλος της διαδρομής της, με τις δηλώσεις του, ότι αν δεν αλλάξει κάτι θεαματικά, πάμε για Πανθεσσαλικό χωρίς κόσμο. Την ίδια αίσθηση έχουν και στον Άρη? Την ίδια αίσθηση έχουν, αλλά θεωρώ πως δεν θα το αφήσουν με κάποια αναπάντητα ερωτήματα που έχουν μείνει και γεννώνται από χθες. Δηλαδή, εγώ προσωπικά βλέπω και θα βάζα τίτλο το ξηράφι του Όκαμ από πλευράς Πανθεσσαλικού. Το ξηράφι του ΟΚΑΜ, το οποίο δεν θα μας αφήσει μέσα σε δύο μήνες να αναρωτηθούμε, να κάνουμε περαιτέρω έτσι υποθέσεις και να δούμε ποιος είναι υπόλογος για το γεγονός ότι το Πανθεσσαλικό δεν είναι έτοιμο να φιλοξενήσει ένα τελικό και δεν ελήφθησαν τα κατάλληλα μέτρα. Κατά τη γνώμη μου, η ΕΠΟ. Ένα νέο ερώτημα. Κατά τη γνώμη μου, η ΕΠΟ. Εγώ, γιατί μόνο η ΕΠΟ είναι που είναι αρμόδια για τα γήπεδα, για το γήπεδο. Δεν υπάρχει διοίκηση γήπεδου, δεν υπάρχει διοίκηση Πανθεσσαλικού και ομάδα που αγωνίζεται. Δεν θα διαφωνήσω σε αυτό που λες, ότι έχει σοβαρό μερίδιο ευθύνης η διοίκηση του Βόλου, δηλαδή ο Μπέος. Αλλά απ' την άλλη πλευρά, Κωνσταντίνε, είσαι ομοσπονδία. Έχεις μια προκήρυξη που λέει Πανθεσσαλικό. Βγαίνουν τα μέτρα αρχές Ιανουαρίου. Το πρώτο πράγμα που κάνεις, δεν φροντίζεις να δεις τι γίνεται με αυτό το γήπεδο. Και εφόσον δεν έχει φροντιστεί να είναι έτοιμο το γήπεδο, έχουμε ακόμη 1,5 με 2 μήνες μπροστά μας. Λιγότερο από 2 μήνες. Τέθηκε έτσι ένα ερώτημα χθες, βλέποντας και αυτά που ανέφερε ο κ. Μπαλτάκος, ότι λέει ότι θα γίνει κάθε προσπάθεια να είναι έτοιμο το γήπεδο και θα ενισχύσουμε, θυμάμαι τη λέξη ενισχύσουμε, την προσπάθεια. Όταν ακούω ενισχύσουμε, εγώ αναρωτιέμαι από ποιον θα είναι η πρωτοβουλία να γίνουν αυτές οι εργασίες. Δηλαδή θα πάρει την πρωτοβουλία τώρα ο κ. Μπέος και ο Βόλος να γίνουν, να μπουν οι κάμερες. Εγώ δεν βλέπω κανένα λόγο να πάρει τέτοια πρωτοβουλία ο κύριος Μπέος. Ας πάρει πρωτοβουλία ή από τον κόπο. Δεν νομίζω ότι αναφερόταν πάντως στον Αχιλέα Μπέο, δηλαδή να βάλει λεφτά από την τσέπη του για να... Δηλαδή θα κάνει πρωτοβουλία, τώρα θα πάρει πρωτοβουλία ή από... Γιατί, γιατί να αγχωθεί περαιτέρω, αφού δεν έγινε τόσο καιρό, γιατί να το κάνει τώρα? Ναι, αυτό είναι εύλογο το ερώτημά σου, αλλά είναι υποχρέωσή της, θυμίζω. Δεν είναι στη διακριτική της ευχέρεια. Είναι υποχρέωσή της να διοργανώσει ένα τελικό με τους οπαδούς του Άρη και του Παναθηναϊκού. Υποχρέωσή της είναι, ομοσπονδία είναι, Κωνσταντίνε. Άμα έχει το αποκούμπι όμως ότι η πλευρά Παναθηναϊκού θα το πάει, θα το πάει μέχρι τέλους για να γίνει ο κόσμος το παιχνίδι στο Παναθηναϊκό μεν, αλλά χωρίς κόσμο, για ποιο λόγο να το κάνει? Εγώ βλέπω έναν λιγότερο λόγο να το κάνει. Τι τον βολεύει τον Παναθηναϊκό να γίνει στο Πανθεσσαλικό χωρίς κόσμο? Δώσουν μια απάντηση. Δεν μπορώ να το κάνω. Τον βολεύει να υπάρχει το επιχείρημα ότι σας δίνουμε την πρόταση να υπάρχει τελικός με κόσμο και εσείς θέλετε χωρίς κόσμο. Βγαίνει, δηλαδή, το ΑΚΑ από την, βγαίνει το ΑΚΑ από την εξώση. Δεν βγαίνει άκρη. Ακριβώς. Εκεί καταλήγω και εγώ. Ότι είναι ένα τουρλουμπούκι που δεν βγαίνει άκρη και άκρη θα βγει μόνο εάν πει η ΕΠΟ σήμερα που μιλάμε. Τρέχουμε, κάνουμε sprint.
ώστε σε 1,5 μήνα να έχουν μπει κάμερες, να έχουμε καθαρίσει με τα τουρνικέ. Γιατί διαβάζω για την πλευρά του Παναθηναϊκού και δεν ξέρω τι θα μας πει ο Κώσμας Μανολιδάκης. Διαραίουν ότι τα τουρνικέ θέλουν 3 μήνες και 5 μήνες και 8 μήνες. Σιγά ρε παιδιά, να μην θέλουν 100 χρόνια. Δεν είπαμε να ξανακτήσουμε το γήπεδο έτσι. Σιγά τώρα. Δεν είπαμε να το βάλουμε από την αρχή. Εγώ δεν έχω καταλάβει. Και θέλω... ναι. Η πλευρά ΠΑΟΚ θα μπορούσε να δώσει τη λύση να πει. Ναι, Κωνσταντίνε μου, ναι. Εγώ δεν έχω καταλάβει πού την έχουμε αφήσει αυτή την υπόθεση. Δηλαδή, χτες έγινε μία σύσκεψη. Διαφωνούμε, κύριοι. Δεν συμφωνούμε ούτε οι μεν με τους δε. Ο καθένας έχει τα επιχειρήματά του. Πού την αφήσαμε αυτή την υπόθεση? Θα δούμε, θα ξανακάνουμε σύσκεψη σε τρεις μέρες, σε μια εβδομάδα? Θα περιμένουμε κάποιος να κάνει πίσω? Πού έχουμε μείνει? Πουθενά. Σε αυτό που Μπαλτάκος. Πάμε και που είναι προφανές το ερώτημά σου. Σε αυτά που ο Μπαλτάκος. Δηλαδή Πανθεσσαλικό χωρίς κόσμο. Βλέπεις κάτι άλλο, εσύ? Μέχρι να υποχωρήσει κάποιος ενδεχομένως, λέω εγώ, να κάνει βήματα πίσω. Πολύ καλή παρατήρηση. Αλλά να βάλουμε και τον Κώστα Μανολιδάκη στην κουβέντα μας. Δεν πιστεύω να υποχωρήσει. Έτσι όπως βλέπω εγώ τα πράγματα. Ωραία. Κωνσταντίνε μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλημέρα. Είδες που δεν διαφωνήσαμε στο τέλος. Όλα καλά τα πήγαμε. Πώς λένε, με γλύκανες μπαίνοντας από το διάλειμμα με την θετική είδηση που μας έδωσες. Εγώ έχω έναν παραπάνω λόγο πλέον να κάνω, αν κάνω παιδί, να βγει κόρη και να μην είμαι στεναχωρημένος. Εντάξει, λίγο με μια αισιοδοξία παραπάνω σήμερα μετά την απόφαση αυτή. Να είσαι καλά, Κωνσταντίνε μου, σε ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Πάμε στον Κώστα Μανογιουδάκη να δούμε τι λέει η πλευρά του Παναθηναϊκού και πώς έχουν τα δεδομένα από εκεί. Καλημέρα, Κώστα. Τι έχεις καταλάβει εσύ από όλα αυτά? Και τι ξέρεις από το ρεπορτάζ? Πες μας αν έχεις καταλάβει βασικά κάτι, να καταλάβουμε και εμείς. Καλημέρα. Καλημέρα. Εντάξει, για Πανθεσσαλικό πάμε. Δεν έχω καταλάβει. Αυτά που ο Μπαλτάκος, αυτά νομίζω θα γίνουν. Χωρίς κόσμο, για εκεί πάμε. Δεν νομίζω ότι μπορεί. Εξήγησε μου τη στάση του Παναθηναϊκού. Απ' τη μία λέει, δεν μου φτάνουν τα εισιτήρια, θέλω πολλά εισιτήρια για το Βόλο. Και απ' την άλλη λέει, άμα είναι με τα 4.000 εισιτήρια, δεν θέλω καθόλου εισιτήρια. Δεν θέλω. Θέλω και κλεισμένο των θυρών. Όχι, δεν μας τι θέλει και τι δεν θέλει. Παναθηναϊκός, αυτό το οποίο πιστεύει είναι ότι το μάτι μπορεί να διεξαχθεί παρουσιακός μου, και το πιστεύει αυτό διότι υπάρχουν συγκεκριμένες ελλείψεις στο γήπεδο. Δεν είναι κάτι το οποίο βέβαια το πιστεύει μόνο ο Παναθηναϊκός, είναι κάτι το οποίο το γνωρίζει και η ΕΠΟ πολύ καλά. Εννοείς ότι δεν πληρεί τις προϋποθέσεις βάσει του νέου νόμου? Όχι μόνο, δηλαδή έχει και θέμα εγκαταστάσεως για τα τουρνικέ, δεν είναι μόνο οι κάμερες. Mm-hmm. Και έχει ακόμα μεγαλύτερο πρόβλημα. Δηλαδή θέλει τουλάχιστον ένα τρίμηνο. Και ποιος το βγάζει αυτό ότι θέλει ένα τρίμηνο? Ποιος το λέει? Το λένε οι μηχανικοί του Παναθηναϊκού αυτό? Δεν το ξέρω. Ποιος το λέει? Όχι, δεν είναι. Ο Παναθηναϊκός το λέει αυτό. Υπάρχει κάποια επίσημη τοποθέτηση? Όχι, ο Παναθηναϊκός το λέει. Ρε Κώστα, δεν το λέει κανένας άλλος. Είναι κανένας μηχανικός δεν το λέει τον Παναθηναϊκό. Αλλά το λέει και ο Παναθηναϊκός. Ποιος το λέει τότε? Μισό λεπτό, για να καταλάβω. Έχει πάει κάποιος εκεί. Έχει πάει κάποιος αρμόδιος και μας έχει πει επισήμως ότι για να μπουν τα τουρνικοί χρειάζονται 3 μήνες. Ο Παναθηναϊκός το λέει. Oh. Μπορεί να χρειάζονται 3 μήνες, εγώ δεν ξέρω. Αλλά δεν έχω ακούσει από αρμόδια χείλη να λένε επισήμως. Το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού σου λέω. Α, γεια σου. Αυτό λέμε. Το ίδιο πράγμα λέμε. Ότι ο Παναθηναϊκός λέει αυτό το πράγμα. Ο οποίος Παναθηναϊκός εκπροσωπήθηκε στη σύσκεψη και με τον πρόεδρο του. Δεν ήταν δηλαδή ότι το έγραψε την αντίδρα του το όλο θέμα. Πήγε εκεί, είχε ψάξει το θέμα καλά. Είναι ξεκάθαρο ότι ήταν συγκαταβατικό σε οτιδήποτε και αν συμβεί. Δηλαδή αυτό που σας λέγαμε από την προηγούμενη μέρα και τις προηγούμενες μέρες, πήγε πάνω από τα κάποια μανούρα, ούτε να επιβάλλει κάτι. Ούτε πήγε με άλλους τρόπους για να πεις ότι... Είναι μία ότι... Υπάρχει θέμα. Να σε ρωτήσω κάτι για να απαντήσει συνολικά θέμα. Γιατί δεν... Για να τα βάλουμε σε μια σειρά τα πράγματα. Μην λέμε ότι είναι. Έχουμε λοιπόν ένα δεδομένο ότι δεν προσφέρει το συγκεκριμένο γήπεδο για να υπάρξει κόσμος. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Ούτε για 4.000 κόσμο, Κώστα. Ναι. Ούτε για αυτό το νούμερο προσφέρεται το γήπεδο. Ούτε για αυτό το γήπεδο. Δηλαδή ένα γήπεδο το οποίο δεν πληρεί τους κανόνες ασφαλείας μπορεί να τους πληρεί για 4.000 και όχι για 8, για 9 ή για 10. Δεν ξέρω. Δεν μπορώ να το απαντήσω αυτό εγώ 100%. Αυτό το οποίο λέει η λογική η δική μου είναι ότι το γήπεδο είναι ακατάλληλο για αυτό για να φιλοξενήσει κόσμο. Αυτό λέει, δεν το λέω εγώ, το λέει η λογική. Το λέει ο πρόεδρος της ΕΠΟ και νομίζω το παραδέχεται και ο Άρης. Τώρα, εάν το θέμα μας είναι να δώσουμε, ξέρω εγώ, σε πολύ ακραίες
ακραία φανατικό κόσμο, κάποια εισιτήρια για να είμαστε κομπλέ και να έχει 3.000 και να μην είναι ολόαδιο το γήπεδο, να είναι 3.000, να γίνουν γυρμαδιά με όλα και να γίνουμε πάλι, να λέμε πάλι δεν ξέρω εγώ τι την επόμενη μέρα, δεν νομίζω ότι έχει κάποιο νόημα. Κώστα, αυτό που κάποιοι που βγαίνει και από την πλευρά του Άρη, ότι μπορεί να είναι και μια στρατηγική του Παναθηναϊκού για να οδηγηθεί στο τέλος ο Άρης να παίξει στο ΆΚΑ, ισχύει ή εσύ εκτιμάς ότι είναι κάτι εντελώς διαφορετικό? Εγώ σε απορρεί με το γεγονός ότι δεν θέλει ο Άρης να γίνει ένα μάτς με κόσμο, με αρκετό κόσμο ανάμεσα στις δύο ομάδες στο ΆΚΑ. Αυτό μπορώ να το πω ως πρώτο δεδομένο, ξεκάθαρο. Δηλαδή ναι. το λέει σε όλους τους τόνους ο Παναθηναϊκός. Εάν στο Παναθηναϊκό γινόταν αντίστοιχο ερώτημα να διεξαχθεί ο τελικός στο Βικελίδης ή στην Τούμπα, ο Παναθηναϊκός πώς θα το αντιμετώπιζε? Για να βάζουμε όλα τα πράγματα στο τραπέζι. Τώρα δεν νομίζω να... Ναι, όλα τα πράγματα από ποια οπτική, δεν νομίζω να έχει προταθεί από κάτι αυτό. Καλό, ο Άρης πρότεινε Τούμπα και αντέδρασε ο ΠΑΟΚ. Βασικά. Ο Άρης πρότεινε Τούμπα. Εντάξει, νομίζω ήταν περισσότερο ένα επικοινωνιακό τρίκ. Δεν ήταν σοβαρό επιχείρημα ή πρόταση, αν θέλετε. Μεταφέρω αυτό που είπε και ο Αλέξης νωρίτερα, ότι ο Άρης ρωτήθηκε αν θέλει ο ΆΚΑ. Ο Παναθηναϊκός ρωτήθηκε αν θέλει Θεσσαλονίκη. Όχι, προφανώς. Εντάξει, το ΆΚΑ παίζει γιατί είναι παραδοσιακά να γίνονται τελικούς. Πιο πολλοί τελικοί έχουν γίνει εκεί. Mm-hmm. Και από τη στιγμή που η προκήρυξη του πρωταθλήματος έχει το Πανθεσσαλικό, για αυτόν τον λόγο υπάρχει το Πανθεσσαλικό. Αλλιώς θα υπήρχε το ΆΚΑ, φαντάζομαι. Υπάρχει όμως η προκήρυξη του κυπέλου που αναφέρει το Πανθεσσαλικό ως γήπεδο διεξαγωγής τελικού. Ωραία. Πάμε λοιπόν να δούμε το Πανθεσσαλικό. Βλέπουμε το Πανθεσσαλικό ότι έχει σοβαρές ελλείψεις. Αν μπορεί να γίνει αγώνας δρόμου και να φτιαχτούν όλα τα θέματα και να γίνει και παρουσία κόσμου, μια χαρά, εγώ πιστεύω. Κανένα πρόβλημα. Δεν προκύπτει κάτι τέτοιο με βάση τους ανθρώπους που πήγαν εκεί, αυτό σας είπα. Και όχι στο Σορολόπ, αλλά παρουσία ακόμη και του Προέδρου και του Αντιπροέδρου της ΠΑΕ. Αυτό απαιτεί μεγάλο χρονικό διάστημα. Ο ίδιος ο Μπαλτάκος είπε επίσης ότι απαιτείται μεγάλο χρονικό διάστημα, χωρίς να το διευκρινίζει, και λέει προς το παρόν. Θα διεξαχθεί το μάτς χωρίς κόσμο στον Παναθηναϊκό. Αυτά είναι τα δεδομένα και τελειώνει εσείς και τους λέει ο Παναθηναϊκός, παιδιά, δεν μπορεί να γίνει με κόσμο. Δεν θέλετε κόσμο. Οκ. Θα ζητήσουμε στον Παναθηναϊκό χωρίς κόσμο. Ωραία. Άρα εκεί οδηγούν όλα τα δεδομένα. Οι στρατοί και τα δεν ξέρω εγώ τι, δεν νομίζω ότι ευνοούν και κανένα. Και από ό,τι θυμάμαι τώρα στο συγκεκριμένο γήπεδο έχει και μια τάση να... Πώς θα το πω τώρα, μια προϋπηρεσία σε εισαγωγικά, μια προϋστορία πιο σωστά, στο να μπορεί να γίνεται γης μαδιά, πρώτον. Εκτός αν το ξεχνάμε αυτό ή αν θέλουμε να βλέπουμε αυτές τις εικόνες. Δεν ξεχνάμε τίποτα. Απλά και στο ΆΚΑ έχει πέσει το ξύλο της Αλεπούς πάρα πολλές φορές. Με αντιπάλους αρκετούς. Εκτός από το Άρης Παναθηναϊκός. Δεν έχει να κάνει πέσει και στο ΆΚΑ το ξύλο της Αλεπούς. Με το γήπεδο, δηλαδή ότι το Πανθεσσαλικό ενδείκνυται για επεισόδια. Δεν τα έχουμε ξαναδεί. Δεν τα έχουμε ξαναδεί. Εγώ τουλάχιστον δεν τα έχω ξαναδεί στη ζωή μου αυτά τα επεισόδια. Αλλά αυτό δεν έχει να κάνει. Ναι, αλλά εκείνος επειδή έγινε ο χαμός το 17, δεν σημαίνει ότι πρέπει να γίνει χαμός και το 24. Ξεκάθαρα με ευθύνη της αστυνομίας, δηλαδή μόνο ένα μικρό παιδί, γιατί εγώ ήμουν μέσα στο γήπεδο. Ναι, όχι, δεν είναι το κλισέ, Κώστα. Δεν είναι το κλισέ. Δεν μπορεί μια αστυνομία να μην έχει προβλέψει, να μην έχει ανθρώπους και δυνάμεις πάνω εκεί στην πεζογέφυρα, στην είσοδο που ένα παιδί να βάλεις μπορούσε να πηδήξει τα κάγκελα. Το βλέπαμε εμείς από απέναντι και δεν το είχε δει η αστυνομία. Και απ' την άλλη, Ελένη μου, θα σου πω εγώ ότι αν οι δύο καλές ο ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ είχαν φροντίσει πού θα πάνε τα εισιτήρια, δεν θα πήγαιναν οι αγαπημένοι τους οπαδοί εκεί πάνω να το κάνουν γης μαδιά. Βασίλη, τσουβαλιάζουμε και τον κόσμο. Και μια χαρά κόσμος ήταν στο Πανθεσσαλικό. Τσουβαλιάζουμε τον κόσμο. Μια χαρά κόσμος. Κι αν ήταν οι οπαδοί εκεί πέρα. Για πες μου, στην μεζογέφυρα. Βασίλη, θα βρεθούν οι 5-10 αυτοί που μπορούν να πηδήξουν το κάγκελο. Φυσικά και θα βρεθούν. Ένας να κάνει το πρώτο βήμα, θα απαντήσει κι ο άλλος και θα πηδήξει το κάγκελο. Το θέμα είναι η αστυνομία τι κάνει. Δεν γίνεται. Το βλέπω. Της, αλλά και οι εταιρείες έχουν ευθύνη που δίνουν τα εισιτήρια. Εγώ, Βασίλη, δεν είμαι αστυνομικός και με το που έκατσα στη θέση μου στα δημοσιογραφικά και είδα αυτό το πράγμα να μην υπάρχουν δυνάμεις της αστυνομίας, εκεί λέω τι κάνουνε. Mm-hmm. Που δεν έχω καθόλου σχέση με το αντικείμενο, έτσι, και δεν θέλω να το παίξω και η Δήμων. Φαντάζομαι ότι θα συμφωνήσετε ότι τα εισιτήρια, εάν λέμε ότι υπάρχουν 4.000 εισιτήρια για κάθε πλευρά. Τα εισιτήρια, οι 4.000 από τη μία και από την άλλη πλευρά, δεν θα είναι και σχολεία.
Ένα το κρατούμε. Δεύτερον, το γήπεδο, είτε μας αρέσει είτε δεν μας αρέσει, επειδή έχω πάει και εγώ σε αυτό το γήπεδο, δεν είναι γήπεδο το οποίο αποκαλεί ασφάλεια. Δεν τηρεί τους κανόνες ασφάλεια, δεν το πω έτσι. Τρίτο δεδομένο είναι αν μας ενδιαφέρει αυτό το πράγμα. Μπορεί να μην μας ενδιαφέρει. Μπορεί να θέλουμε να βλέπουμε θέαμα μέσα και έξω από το γήπεδο και μετά να λέμε ποιος φταίει, ποιος δεν φταίει, να κάνουμε μια καταγραφή ωραία και να τελειώνει και η ιστορία. Να λέμε για τον υπέροχο κόσμο μιας ομάδας και της άλλης ομάδας. Να ρίχνουμε την μπάλα στο κέντρο και να κομπλέψουμε. Συγγνώμη, θεωρείτε ότι η αστυνομία, αν θέλει, δεν μπορεί να φέρει εις πέρας έναν τελικό κυπέλλου χωρίς να συμβεί το παραμικρό? Δεν θεωρώ ότι είναι εύκολο. Εγώ δεν θεωρώ ότι είναι εύκολο. Πρώτον, δεν λέω ότι δεν μπορεί, φυσικά μπορεί, αλλά δεν λέω ότι είναι εύκολο και από γήπεδο σε γήπεδο έχει διαφορά. Αυτό που επίσης λέω είναι ότι μακάρι να ήταν. Η Νέα Φιλαδέλφεια είναι εύκολο γήπεδο? Γύρω-γύρω περιοχή. Φαντάζομαι ότι η Νέα Φιλαδέλφεια ως γήπεδο, επειδή είναι και από τα τελευταία, μάλλον είναι το τελευταίο που φτιάχτηκε, αν δεν είναι και η Νέα Φιλαδέλφεια, να το πω διαφορετικά. Όχι, και μιλάω για το γήπεδο ως γήπεδο. Η περιοχή, λέω. Ξέρεις πόσο δύσκολη είναι. Πάρα πολύ. Για μένα πάρα πολύ δύσκολη, Βασίλη. Και τι είπε η αστυνομία στην UEFA? Εγώ, παιδιά, λέει, μια χαρά. Εγώ. Ό,τι και ελληνικές ομάδες να είναι, εγώ. Εκεί μπορεί. Εδώ δεν μπορεί. Το γήπεδο της ΣΑΕΚ είναι το τελευταίο που φτιάχτηκε. Πρώτο. Μα δεν μιλάω για το γήπεδο, Κώστα, για την περιοχή μιλάω. Η περιοχή της σχέση. Μιλάμε μόνο για το γήπεδο. Εδώ όχι. Μιλάμε για το γήπεδο. Αν το γήπεδο δεν μπορεί να βάλει τουρνική. Κώστα, αναφέρεται στο πώς είναι δομημένη η περιοχή, γιατί είναι μέσα σε πολυκατοικίες, σε οικοδομικό. Στο είναι, παιδιά. Εντάξει, δεν είναι πιο εύκολη περιοχή, αλλά δεν μιλάμε τώρα για την περιοχή. Λέμε το γήπεδο, αν μπορεί το γήπεδο, γιατί μέσα στο γήπεδο είχαν γίνει τα επεισόδια στο Πανεπιστημιακό που θυμάμαι εγώ. Αλλά δεν είναι θέμα τι πιστεύω εγώ ή τι πιστεύει οποιοδήποτε. Είναι τι αντικειμενικά έχουμε μπροστά μας να αντιμετωπίσουμε. Τι πιστεύει αυτό? Λέω και πάλι ότι το θέμα της απόστασης, εγώ το βρίσκω δίκαιο. Έτοιμα από πλευρά Σάρη, προσωπικά. Πολύ, απόλυτα δίκαιο. Και μακάρι να ήταν έτοιμο το καθαζόλου να γινόταν εκεί. Θεωρώ ότι θα ήταν ευχής έργο. Τώρα, δεν μπορεί όμως να τα θέλουμε και όλα και να το παίζουμε και υπεράλλο. Να λέμε δηλαδή να πάμε εκεί στο κήπεδο, να πάρουμε και τα σανιτάρια. Και αν δεν είναι και έτοιμα να τουρκία, να πάρει η αστυνομία το. Ή αν δεν έχουμε τις κάμερες, δεν τρέχει και τίποτα. Θα βρούμε το παίχτη άμα γίνει επεισόδιο. Εγώ δεν είμαι αυτής της άποψης. Είμαι να γίνει ένα παιχνίδι, να είναι γιορτή ένα παιχνίδι όπως πρέπει να είναι, ο τελικός κυπέλλου. Αν είναι να γίνει χωρίς κόσμο, ας γίνει χωρίς κόσμο. Αν είναι να γίνει με κόσμο, να γίνει σε γήπεδο το οποίο θα έχει όσο το δυνατόν καλύτερες προϋποθέσεις. Αυτή είναι η προσωπική μου γνώμη. Η άποψη του Παναθηναϊκού είναι ότι δεν μπορεί να μαθαίνει ότι θέλετε κόσμο και να προτείνετε το Παναθηναϊκό για κάποιους λόγους στον Άρη. Από εκεί και πέρα, αν θέλετε χωρίς κόσμο, πάμε να παίξουμε στο Παναθηναϊκό χωρίς κόσμο. Αυτή είναι η θέση του Παναθηναϊκού. Εγώ ακούγοντας και τον Κωνσταντίνο Τσίψιο και τον Κώστα Μανολιουδάκη, καταλήγω στο συμπέρασμα που είχα προτού ξεκινήσει εκπομπή. Όλα δείχνουν ότι οδεύουμε σε τελικό στο Παναθηναϊκό χωρίς τον κόσμο του Άρη και του Παναθηναϊκού. Τελεία και παυλά. Πάντως, να προσθέσω εδώ, γιατί ανέφερε πριν τις κάμερες ο Κώστας, διαστόματος του Τάκη Μπαλτάκου έχει αναφερθεί ότι και το ΆΚΑ δεν είναι έτοιμο. Το ΆΚΑ έχει τουρνικέ, αλλά δεν έχει κάμερες. Δεν έχει κάμερες, Ναι. Δηλαδή, απαιτούνται έργα και για το ΆΚΑ. Σίγουρα, μα σίγουρα κανένα κύπελλο στην Ελλάδα δεν είναι κανένα. Τέλος πάντων, από αυτά τα οποία δεν είναι μεγάλες ομάδες και δεν είναι ενεργά, θα χρειαστούν βελτιώσεις, δεν το συζητάω αυτό. Απλώς είναι άλλο το γήπεδο το ένα, άλλο το γήπεδο το άλλο, το αντιλαμβάνεις. Αυτό το ξέρεις, το έχεις δει και εσύ, το έχουμε δει όλοι που έχουμε πάει. Σίγουρα είναι πιο σύγχρονα τα πράγματα και σίγουρα έχει καλύτερα, όπως το πω, πιο γρήγορα μπορεί να γίνουν πράγματα στο ΆΚΑ. Δεν λέμε τώρα, εδώ ακόμα και το χορτάρι και ο χλωτάπητας ή οποιαδήποτε τέλος πάντων τροποποίηση. Βέβαια το ΆΚΑ έχει άλλο θέμα. Για να είμαστε και σωστοί, εδώ παίξαμε τόσα παιχνίδια και ευρωπαϊκά παιχνίδια χωρίς να έχει τους κανόνες ασφαλείας τους στοιχείους. Πολύ σωστό. Και καθόμαστε να συζητήσουμε τα θέματα. Υπήρχε θέμα στατικότητας και ήταν φιλοξενούσε 55.000 ανθρώπους. Ναι, και συζητάμε τώρα αν το τουρνικέ θέλει 2 ή 3 μήνες ή 4 ή 5. Δηλαδή, εντάξει, είμαστε και στην Ελλάδα, πρέπει και αυτό να το λαμβάνουμε υπόψη μας. Και για μένα η ασφάλεια είναι πρώτα απ' όλα. Του κόσμου. Οποιοδήποτε, είτε είναι ένα παιδάκι, δεν το συζητάμε. Το τελικό, είτε είναι ένας άνθρωπος ο οποίος θα κάνει 200 και 300 χιλιόμετρα τρελαμένος για την ομάδα του, να δει ένα παιχνίδι και μετά μπορεί να δει παραδείγματα ανάποδα. Δηλαδή, νομίζω σε αυτά τα θέματα πρέπει να είμαστε όλοι μας πιο σοβαροί. Ωραία. Κώστα μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ελένη, τρέχοντας, έχουμε κάποια μηνύματα, γιατί όταν επιστρέψουμε, μέσα σε ένα τέταρτο
Πρέπει να έχουμε καθαρίσει 3 ρεπορτάζ μέχρι να πάμε στον Κουτζιά. Λοιπόν, και η ψυχή μας. Να πω μόνο ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί έχουμε ραντεβού με την ΕΙΑΦ στις δημόσιες βρύσες. Οι δημόσιες βρύσες είναι παράγοντας κοινωνικής συνοχής. Είναι απαραίτητες στις βόλτες μας, στην άθλησή μας, στο μεγάλωμα των παιδιών. Είναι δικαίωμά μας. Πίνουμε καθαρό υγιεινό νερό από τις κοινόχρηστες βρύσες της πόλης μας. Προστατεύουμε το περιβάλλον χρησιμοποιώντας μπουκάλια πολλαπλών χρήσεων. Αν του χρόνου περάσει ο ΠΑΟΚ στον τελικό κυπέλου, το ΆΚΑ ξεχάστε το, κύριε. Έτσι για να βάλουμε και μια εσάνς ασπρόμαυρη στην κουβέντα μας. Ωραία. Μου στέλνει μήνυμα ο Γιώργος Αδελάκης ότι το ΆΚΑ για να γίνει οκ χρειάζεται 500 με 600 χιλιάρικα. Εγώ δεν έχω να τα βάλω. Λοιπόν, η εκπομπή μας είναι χορηγία του Regency Casino Θεσσαλονίκη. Πάμε στον κύριο Κιός, τελευταίο διαφημιστικό πακέτο και επιστρέφουμε. Ο Θεός και η ψυχή μας τι θα προλάβουμε. Επιστροφή στο μεγάλο στίβο του Λίμπερο 107,4. Ακούτε την εκπομπή SDNA σε εκατοστάρι. Μπας και προλάβουμε να σας δώσουμε όλα τα ρεπορτάζ. Το μόνο βέβαιο είναι ότι η εκπομπή μας είναι χορηγία του Regency Casino Θεσσαλονίκη. Κυρία Μπούντου, έχουμε κάποιο μήνυμα ή να πάμε απευθείας στα ρεπορτάζ με πρώτο Χρήστο Σταθόπουλο? Εγώ όταν υπέγραψα εδώ τη σύμβασή μου, μου είχαν πει Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι. Δεν θα τρέχουμε τις Παρασκευές και τέλος πάντων, άλλη πραγματικότητα αντιμετωπίζω. Λοιπόν, εσένα θα σε φτιάξω σε λίγο, με ονόματα θα μου μιλήσεις. Με ονόματα και αποδείξεις. Τώρα που είπα αποδείξεις, πολλά τα λεφτά. Τι γίνεται στον Ολυμπιακό? Πάμε στον Ολυμπιακό και στον Χρήστο Αθόπουλο, γιατί πέρα από την ενδεκάδα, αυτό που λατρεύει δηλαδή να μας δίνει σε αυτήν την εκπομπή του αγώνα με την ΑΕΚ, που δεν είναι και τίποτα δύσκολο, ευτυχώς με την Λίμπαρ, Άγιος με την Λίμπαρ, τα έχει βάλει σε μια τάξη. Υπάρχει αυτή η είδηση που έδωσε στον αέρα χθες ο Πίτο Ντακώστα, ο αιώνιος πρόεδρος της Πόρτο, σύμφωνα με την οποία ο Ολυμπιακός αναμένεται να ενεργοποιήσει την οψιόν και να αγοράσει με πάνω από 17 εκατομμύρια ευρώ τον Κάρμο. Καλημέρα, Χριστάρα. Καλημέρα, Χρήστο. Καλημέρα. Καλημέρα. Ο οποίος Πίτο Ντακώστα είναι σε προεκλογική περίοδο, έτσι. Τι είναι, με ποιον αντίπαλο? Ξέρω με ποιον αντίπαλο. Τι να σου πω, δεν ξέρω ποιον αντίπαλο. Τον Παύλο Φούτρε, δεν ξέρω. Δεν ξέρω, παιδί μου. Αυτός, εγώ νομίζω ότι αυτός εκλέγεται με ανάταστο χεριό. Ναι, ισχύει, ναι. Αλλά στο αναφέρω ότι είναι και προεκλογική περίοδο. Ναι. Όλα μπορεί να έχουν τη σημασία του. Ο Ολυμπιακός που σχολιάζει αυτό που είπε ο Πίτο Ντακώστα, τι βγαίνει? Ο Ολυμπιακός ακόμα δεν βγαίνει κάτι, αλλά αυτό που μπορώ να σου πω είναι τη δεδομένη επιθυμία του κλαμπ να κρατήσει τον ποδοσφαιριστή. Είναι πολύ καλός, εξαιρετικός ποδοσφαιριστής. Ναι, αλλά και ότι θα γίνουν και διαπραγματεύσεις. Δηλαδή 17,5 είναι πολλά τα λεφτά, κύριε Πρόεδρε. Δεν τα λες χρήματα που τα δίνεις εύκολα. Βεβαίως για ένα ποδοσφαιριστή 24 χρονών με την ποδοσφαιρική παιδεία και ποιότητα του Νταβίτ Κάρμο, εξαιρετική ηλικία όπως είπαμε, που ήρθε αμέσως και έδεσε, που στην Πόρτο με τον Κονσεϊσάο δεν πρόκειται να γυρίσει, που με τον Μεντιλίμπαρ φαίνεται ότι όλα αμέσως προσαρμόστηκε, αμέσως μπήκε στο κόλπο και στο παιχνίδι, αμέσως έδειξε ότι μπορεί να ηγηθεί. Θα γίνουν οπωσδήποτε διαπραγματεύσεις, δεν ξέρω τώρα που θα κάτσει τελικά η Ντίλια, δεν το ξέρουμε ακόμα αυτό, γιατί όλοι ξέρουμε, όλοι γνωρίζουμε για ποιο λόγο μπαίνουν οι ρήτρες, αλλά και πόσο εύκολα μπορούν να πέσουν. Βεβαίως δεν πάμε περιμένουμε μια θέματα. Αυτό είναι ότι ο Ολυμπιακός θέλει να κρατήσει τον παίχτη. Ο Ντακώστα θέλει να πουλήσει τον παίχτη. Άρα μπορούμε να μιλάμε για ένα deal που σίγουρα και στα 17 να μην κάτσει, στα 15, στα 13 είναι τεράστιο deal για τα ελληνικά δεδομένα. Πάρα πολλά τα λεφτά. Πάρα πολλά τα λεφτά. Είναι πολλά τα λεφτά, αλλά όταν ένας παίχτης έχει κάνει τέτοιες εμφανίσεις και ειδικά έχει παίξει και στην Ευρώπη, δεν ξέρεις ποιοι άλλοι θα εμφανιστούν στην πορεία. Είναι ένα πλεονέκτημα ότι ο ίδιος σε δηλώσεις το έχει πει, δηλαδή ότι είναι καλά εδώ, ότι ήρθα και ο Ολυμπιακός μου έδωσε την ευκαιρία. Στις πρόσφατες δηλώσεις, δηλαδή μετά το παιχνίδι με τη Μακάμπη, τα έχει πει αυτά που σου λέω τώρα. Δεν είναι τίποτα άγνωστο ότι νιώθει καλά και του αρέσει εδώ πέρα. Η Ελλάδα άλλωστε αρέσει σε πολλούς ποδοσφαιριστές, σε όλους τους ποδοσφαιριστές που έρχονται αρέσει. Εμένα αυτή η κίνηση, παιδες, μου θυμίζει την απόκτηση μετά το τέλος του δανεισμού, του μονοετούς δανεισμού του Ζωσέ Σά. Βεβαίως ήταν άλλα τα οικονομικά δεδομένα, ήταν 5 ναι, εκατομμύρια ήταν εκεί. Νομίζω 5 εκατομμύρια ήταν εκεί. Ήταν 5 εκατομμύρια ακριβώς. Βεβαίως. Όμως σε λογική, σε ποδοσφαιρική λογική και σε λογική σχεδιασμό μου φέρνει στο νου αυτή την κίνηση που είχε γίνει, που είχε κάνει τότε το restart ο Ολυμπιακός με τον Πέντρο Μαρτίνες και άρχισε η τριετή σερή κυριαρχία. Αυτό το πράγμα είναι πολύ σημαντικό. Στο μυαλό,
Ναι, ότι πάθαμε και πάθαμε και μάθαμε. Αυτό το πράγμα έτσι μου αυτό διαβάζω πίσω από αυτή την κίνηση, αν τελικά γίνει, που είναι δεδομένη, σου λέει, η επιθυμία του κλαμπ ότι θέλει να μείνει ποδοσφαιριστής. Αυτό διαβάζω, ότι πάθαμε και μάθαμε και το restart πρέπει να γίνει σε πιο σωστές και υγιείς βάσεις με τον Μεντιμιλίμπαρ που έχει συμφωνηθεί βεβαίως να μείνει. Και όσο ενώ θα έχουμε και τα τυπικά τελειώματα αυτή τη. Πάμε στην ενδεκάδα τρέχοντας για τον ντέρμπι με την ΑΕΚ. Την είπα από χθες την ενδεκάδα, δεν έχει αλλάξει κάτι. Επανέλαβε την Πασχαλάκη. Ναι, Πασχαλάκης, Ροντινέι, Ορτέγκα, Κάρμο, Ρέτσος, Έσε, Όρτα, Τσικίνιο, Ποντένσε, Φορτούνης και Ελκα Αμπία. Ωραία, και πριν σε αποχαιρετήσω, σου υπενθυμίζω τη δήλωση Μητσοτάκη, αν κάποιος εκδότης μεγαλοεπιχειρηματίας έχει πολιτικές βλέψεις, να εμφανιστεί. Εντάξει. Να το έχεις κατά νου. Μήπως, ναι, ποτέ, ναι. Κάποτε. Περισσότερα τη Δευτέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο μου. Καλό Σαββατοκύριακο να έχεις. Να είστε καλά, γεια σας. Απευθείας στο Σταύρο Καζαντζόγλου που έχει λοκάρι στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Ένα ντέρμπι που φέρνει την ΑΕΚ, όπως λέγαμε και χθες, μετά από πάρα πολύ καιρό χωρίς απουσίες. Οπότε πάμε λίγο να διαβάσουμε με τη βοήθεια του Σταύρου την πιθανή ενδεκάδα που έχει στο μυαλό του Ματίας Αλμέιδα. Καλημέρα, Σταύρο. Καλημέρα, Σταύρο. Γεια σας, εδώ με ποτάρες και πουρα. Να προσέχεις τις παρέες σου όμως, έτσι, για να μην στέλνεις λάθος μηνύματα. Λοιπόν, όντως σε πλήρη ετοιμότητα η ΑΕΚ, σε sold out το γήπεδο. Όλα είναι σε μια πολύ καλή κατάσταση και αυτό είναι το πιο επικίνδυνο για την ΑΕΚ, γιατί παραδοσιακά όταν τα πράγματα πηγαίνουν λίγο πριν όλα καλά, τότε είναι μεγαλύτερες γκάφες για την ΑΕΚ. Ελπίζουν όλοι στην Ένωση ότι δεν θα ξαναγίνει ξανά το ίδιο, δεν θα ξαναχύσουν την καρδάρα με τον Γκάλα. Τερματοφύλακα Στάνκοβιτς, στην άμυνα Ρώτα, Βίντα, Μουκουντή και Χατζησαφή. Στη μεσαία γραμμή Άμραμπατ, Γιόνσον, Πινέδα και Γκατσίνοβιτς και στην επίθεση Τσούμπερ και Λιβάη Γκαρσία. Αυτές νομίζω πως θα είναι οι επιλογές. Άμραμπατ, Γιόνσον, Πινέδα και Γκατσίνοβιτς. Δηλαδή αριστερά ο Γκατσίνοβιτς, ναι. Δεξιά ο Άμραμπατ. Ναι, κοίτα, επί της ουσίας τώρα η αριστερή πλευρά, κατά πόσον δηλαδή θα επιλέξει ίσως τον Πίλιο αντί του Χατζησαφή, με δεδομένο ότι ακολουθεί και το μάτι της Λεωφόρου, και ίσως να ξαναβάλει δίδυμο Ελίας στον Άμραμπατ να του μοιράσει τις πλευρές και να κρατήσει τον Γκατσίνοβιτς. Αλλά ο Γκατσίνοβιτς έχει παίξει δύο μάτς με την Εθνική Σερβία, δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο να τον κρατήσει. Γενικά αυτά που αρχίζουν και γίνονται στο ποδόσφαιρο, ακούω διάφορες ιστορίες ότι να έχει κάποιον στον πάγκο, δεν χρειάζεται να έχει κανένα στον πάγκο. Ας βάλει τους καλύτερους να παίξουν, να πάρουν το παιχνίδι και δεν θα χρειαστεί καμία αλλαγή. Μηδέν αλλαγές. Αυτά είναι. Αλλάζει το ποδόσφαιρο ο Σταύρος Καζαντζόγλου και πρωτού σε αποχαιρετήσω. Δεν το αλλάζει. Το αλλάζει ο Γκουαρδιόλα, φίλε. Έχει κάνει τα περισσότερα γράμματα, τα παίζει χωρίς αλλαγή ο Γκουαρδιόλα. Είμαι μία αλλαγή. Δεν είναι θέμα αλλαγής Καζαντζόγλου, είναι αλλαγή στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Θέλω να μετά. Είναι πια τόσο γυμνασμένοι οι παίκτες που δεν χρειάζονται αλλαγή στο 50 και στο 60. Τώρα να λέμε ότι κουράστηκαν το 2024. Ντροπή. Θέλω να μεταφέρω, Βασίλη, στον αγαπημένο μας Σταύρο τις προβλέψεις του Αλέξη Σπυρόπουλου που βλέπει την Κυριακή Χ2 και στη Λεωφόρο και στην ΟΠΑΠ. Αυτό, την αγάπη μου, την καλημέρα μου. Αμήν. Τι να πω, ξέρω εγώ, μακάρι, ώρα να γίνει. Λοιπόν, εγώ θέλω να μεταφέρω κάτι άλλο πρωτού σε αποχαιρετήσω. Ήξερα ότι ο Γρηγοράκης είναι παράφρονας. Έτσι, είναι ένας με ένα συγκλονιστικό μυαλό, αλλά γράφει στις γρήγορες στο SDNA. Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει τη λύση συνεργασίας με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Τον ευχαριστούμε για την προσφορά του και του ευχόμαστε καλή συνέχεια στην καριέρα του. Εκπληκτικό. Τον έφαγε και αυτόν. Λοιπόν, σας χαιρετώ. Γεια σας, Σταύρο. Σας ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας. Και τώρα πάμε στο ρεπορτάζ του ΠΑΟ και τη ΕΠΟ. Και τη ΕΠΟ. Κυρία Ελένη Μπουντού. Μαζί πάνε και αυτά, έτσι. Θα μας παρουσιάσει τα δεδομένα πρώτα για τον Μπάμα, που πιθανότατα δεν θα είναι στην ενδεκάδα του δικεφάλου για τον ντέρμπι, αλλά μετά τις εξελίξεις για τον νέο πρόεδρο της ΕΠΟ. Σας ακούω με ευλάβεια. Αδειάζει η κλεψίδρα για τον Μπάμα και χθες ατομικό πρόγραμμα για τον Γκανέζο. Οπότε καταλαβαίνετε κι εσείς ότι οι πιθανότητες να προλάβει να είναι έτοιμος για βασικός, ειδικά στη Λεωφόρο,
μειώνονται κατά πολική. Είναι λογικό, γιατί ο ΠΑΟΚ δεν θέλει να ρισκάρει κάτι με τον Μπάμπα στο φινάλε, σε αυτή την τελευταία στροφή της σεζόν. Θέλει ετοιμοπόλεμο τον Γκανέζο, για τον οποίο χθες οι Άγγλοι, Βασίλη, ανέφεραν ότι η Μπρέντφορντ ενδιαφέρεται για την απόκτησή του. Και όχι απλά ενδιαφέρεται, γιατί έτσι υπάρχει ένα φιλολογικό, θεωρητικό ενδιαφέρον η μάτια της Μπρέντφορντ στον Μπάμπα. Έστειλαν μάλιστα και σκάουτερ στην Ελλάδα, προκειμένου να τον παρακολουθήσουν διαζώσεις αγωνιζόμενο με την φανέλα του ΠΑΟΚ. Γιαννούλη, ψάχνουν... λέω εγώ τώρα, Γιαννούλη, τα ακούς? Ψάχνουν λοιπόν στην Μπρέντφορντ αριστερό μπακ, γιατί ο θεωρητικά βασικός του τραυματίστηκε και θα μείνει εκτός για αρκετούς μήνες, και βλέπουν στο πρόσωπο του Μπάμπα μία αξιόπιστη και οικονομική, όπως τονίζουν, λύση, γιατί μπορεί να αποκτηθεί έναντι 5 εκατομμυρίων λιρών, δηλαδή 5,8 εκατομμύρια ευρώ περίπου η αντιστοιχεία. Κορδέλα, δεν υπάρχει ρήτρα στον Μπάμπα. Απλά αφήνουμε και αυτό εδώ το ρεπορτάζ των Άγγλων, γιατί φάνηκε να... Πώς τα ξεπερνάς και δεν απαντάς. Κορδέλα. Τόσο εύκολα, Κορδέλα. Θέλω να σου πω ότι το καλοκαίρι είχε προτάσεις ο Μπάμπα και από την Αγγλία, και επέλεξε τον ΠΑΟΚ γιατί θεώρησε ότι θα κάνει αυτό το restart στην καριέρα του. Κάτι ότι ο ΠΑΟΚ θα του δώσει μια νέα πνοή στην καριέρα του. Κάτι ήξερες εσύ πριν από λίγες μέρες που έλεγες για το Γιαννούλη θα μπουν πολλές ομάδες μέσα. Και λέω, πώς ξαφνικά βάζει το πολλές ομάδες η συγκεκριμένη κυρία και δεν λέει ΑΕΚ Παναθηναϊκός? Εμένα από τότε με προβλημάτισες. Το έχεις κρατήσει, λοιπόν. Βέβαια. Πάντως η αλήθεια είναι ότι γίνονται διάφορες μεταγραφικές συσκέψεις και είναι λογικό να σηκώνουν μανίκια στον ΠΑΟΚ εν όψη του καλοκαιριού. Ας πάμε στις θέσεις πιο μπροστά, δηλαδή μην μείνεις τόσο πολύ. Ωραία, στις θέσεις των ΠΑΚ. Λοιπόν, με ερωτηματικό ο Μπάμπα, άρα μένει να δούμε ποιον θα επιστρατεύσει. Υπάρχει φυσικά ο Ράφα Σοάρες, υπάρχει φυσικά ο Αντελίνο Βιερίνια που την ξέρει τη θέση, υπάρχει και ο Γιόνι Ότο. Είναι το μοναδικό πρόβλημα για τον Ράσμα Λουτσέσκου. Πάει για τακτική του προπονητή του ΠΑΟΚ, είναι τους παίκτες που λείπουν και απουσίαζαν μάλιστα το διάστημα της διακοπής, να μην τους χρησιμοποιεί στην επανέναρξη, να πορεύεται με το γκρουπ με το οποίο δούλευε, αλλά θεωρώ αδύνατο να μην δούμε Κωνσταντέλια, να μην δούμε Αντρίγια, να μην δούμε... Επιτάχυνε, γιατί δεν θα δούμε, στο τέλος δεν θα δούμε Κοτζιά. Λοιπόν, και Τζιόρα φυσικά, πιθανότατα με τον Μιχαηλίδη που ήταν εδώ και δούλεψε, γιατί ο Κουλιαράκης ταλαιπωρήθηκε και από αυτό το πρόβλημα. Δεξιά τώρα μπορεί να δούμε τον Σάστρε να επιστρέφει στην αρχική σύνθεση. Με η Τες Βαπ φαίνεται να έχουν το προβάδισμα στα χαφ. Τάισον, Κωνσταντέλιας, Αντρίγια η τριπλέτα, και μπροστά Μπράντον Τόμας που του ταιριάζει η λεωφόρος. 2 χρόνια ήτητος ο ΠΑΟΚ στο συγκεκριμένο γήπεδο. Επιδιώκει και φιλοδοξεί ακριβώς να κρατήσει αυτή την καλή παράδοση και να καλύψει το χαμένο έδαφος της βαθμολογικής απώλειας που είχε στην πρεμιέρα των play-offs. Αυτά από πλευράς ΠΑΟΚ. Κλείδωσε το Μάκης Γκαγκάτσης για νέος πρόεδρος ΣΕΠΟ. Η αλήθεια είναι ότι όλα δείχνουν ότι ναι. Ο ΠΑΟΚ θα περάσει. Λίγο πιο δυνατά. Όλα δείχνουν ότι. Θα περάσει στην μετά Μάκη Γκαγκάτση εποχή τους επόμενους μήνες, και είναι λογικό να προετοιμάζεται και να προετοιμάζει το έδαφος για πανενδεχόμενο. Ξέρω ότι θα με ρωτήσεις για το πρόσωπο το οποίο θα κληθεί να αντικαταστήσει. Προτού σε ρωτήσω, να πω στον κύριο Παπαδομανολάκη ότι μόλις η κυρία Μπούτου, καταλαβαίνετε, το λέω για το δελτίο ειδήσεων του σταθμού, μόλις ανακοίνωσε ότι ο Μάκης Γκαγκάτση θα είναι ο επόμενος πρόεδρος. Όχι, δεν το ανακοινώνω από τη στιγμή που δεν έχει οριστική απόφαση από τον Ιβάν Σαββίδη, δηλαδή να το ακούσουμε και να ξεκλειδώσει, αν θέλει, την υπόθεση. Δεν μπορώ να το ανακοινώσω εγώ. Όλα, καλά, εντάξει, κατά 99% Κωνσταντίνε. Όλα, Βασίλη, αρχίζουν και τελειώνουν στον Ιβάν Σαββίδη, το ξέρουμε αυτό, γιατί είναι δύσκολη διάδοχη κατάσταση, προφανώς. Αλλά... Η οποία δεν θα είναι με ένα πρόσωπο από ό,τι μου έλεγες, θα είναι με περισσότερα. Υπάρχουν πάρα πολλά σενάρια, συζητούνται διάφορα. Δεν αποκλείεται να δούμε και ένα σχήμα, όπως το είπες, δηλαδή να δούμε ένα γκρουπ 3-4 ατόμων με διαφορετικές αρμοδιότητες. Μου θυμίζει Βαμβακούλα αυτό, ε. Πενταμελής επιτροπή από 3 άτομα. Ναι, μπορεί να είναι πρόσωπα σίγουρα τα οποία γνωρίζουμε, έτσι, και έχουν τριβεί φυσικά με τον δηλαδή ΠΑΟΚ. Κυριάκος, άλλος, λέω εγώ τώρα και εσύ απορρίπτεις. Αν ο κύριος Γραμμένος αποδεχθεί, αν γίνει κάποια κρούση, μπορεί να τον δούμε μέσα στο εν λόγω σχήμα. Μπορεί να δούμε τον κύριο Δημογιάννη μέσα στην ΠΑΕ πάρα πολλά χρόνια, από τους πιο στενούς συνεργάτες. Ο κύριος Βιερίνια ακόμα δεν μπορεί να μπει, πρέπει να ψηθεί. Τώρα όλα αυτά είναι σενάρια, έτσι. Απλά ακούγονται πολλά το τελευταίο διάστημα. Είναι και αυτό ένα το οποίο έχει πέσει στο τραπέζι και έχει συζητηθεί. Είπαμε όχι τραπέζια, γιατί δηλαδή κάνουμε διάφορους συνειρμούς. Να μοιραστούν οι αρμοδιότητες του Γκαγκάτση
και να υπάρχει ένα σχήμα με 2, 3, 5 άτομα, ανάλογα τι θα αποφασίσει ο Ιβάν Σαββίδης, που θα έχουν μοιρασμένες αρμοδιότητες και θα απολογούνται άπαντες στον Ιβάν Σαββίδη, αν το καταλαβαίνω σωστά. Ναι, καταλαβαίνεις και εσύ ότι είναι μια, όχι δύσκολη, είναι μια περίοδος που το ψάχνουν πολύ στον ΠΑΟΚ και είναι λογικό, έτσι. Μεγάλη άσκηση αυτή. Είναι δύσκολη εξίσωση για μένα. Βέβαια, είναι δύσκολη. Είναι πολύ μεγάλη η απώλεια, αν και εφόσον τελικά ο Μάικ Γκαγκάτσης αποχωρήσει. Προφανώς. Αυτό που συζητάμε καταδεικνύει τη χρησιμότητα και την επιτυχία του συγκεκριμένου προσώπου τόσα χρόνια στον ΠΑΟΚ. Όλο αυτό που συζητάμε τώρα. Και για να μιλάμε και για ένα γκρουπ, για ένα σχήμα έτσι, με 3-4 ανθρώπους, δηλαδή όλο αυτό το έργο που το έχει ένας άνθρωπος, όλη αυτή την αποστολή, να το θέσω καλύτερα, θα το επομισθούν 3-4 άνθρωποι αν προκριθεί το εν λόγω σχήμα. Είναι ένα σενάριο. Και για να μην, ναι, για το, να μην το μπερδεύεστε, θα κάνω εγώ και θα πάω και στην επόμενη μέρα. Θα προκηρυχθούν εκλογές. Σε 45 μέρες νωρίτερα θα δηλώσει την υποψηφιότητα του επίσημα ο κύριος Γκαγκάτσης. Οπότε θα τρέξει και το θέμα του προπονητή της εθνικής ομάδας. Ήδη αρχίζουν και γίνονται κουβέντες. Την άλλη εβδομάδα θα υπάρχουν κάποιες πρώτες συζητήσεις. Αλλά όλα αυτά εν καιρό. Γιατί πρέπει να πάμε στο χωριό μας, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Βεβαίως, εκεί μεγαλώσαμε. Τον έχουμε τον Τόλι. Τον έχουμε. Καλημέρα, Τόλι. Καλώς τον Τόλι. Πού σε βρίσκουμε, παλικάρι μου? Καλημέρα, παιδιά, τι κάνετε? Ταξιδεύουμε μέσα από τις αναρτήσεις σου. Εφόσον δεν μπορούμε να είμαστε εκεί, ταξιδεύουμε μαζί σου. Πού είσαι τώρα? Τώρα είμαι στο δωμάτιο που να μην είναι 6 ώρα το πρωί. Ναι, ρε φίλε, στο δωμάτιο ποιας πόλης εννοώ, πιανού ξενοδοχείο ποιας πόλης. Νέα Υόρκη, Νέα Υόρκη, Νέα Υόρκη. Α, μάλιστα. Νέα Υόρκη. Εκεί λοιπόν στη μαρτυρική Νέα Υόρκη, περιμένεις να δεις αν η Μπίλια θα κάτσει στο δεύτερο Παναθηναϊκός και πιθανότατα σε αυτό το σενάριο πέμπτος Ολυμπιακός ή στο τέταρτος Ολυμπιακός και πέμπτος Παναθηναϊκός. Το λέω καλά? Ναι, το λέτε καλά. Απλά το θέμα είναι ότι εδώ και μερικές εβδομάδες σας λέω θα πηγαίνει εβδομάδα και δεν θα έχουμε βγάλει άκρη. Ήγκη και είναι η ώρα. Εγώ λέω ότι απόψε είναι η ώρα που θα κρυθούν τα πάντα. Ανάλογα με το αποτέλεσμα του αγώνα Virtus Παναθηναϊκός μετά το εκπληκτικό διπλό του Ολυμπιακού χθες στο Βελιγράδι. Έτσι ακριβώς, Βασίλη, όπως θα λες, είναι ένα μάτς το οποίο ξεκαθαρίζει πάρα πολύ τα πράγματα. Ένας Παναθηναϊκός ο οποίος έχουμε πει είναι η πραγματικότητα ότι κρατάει την τύχη στα χέρια του, υπό την έννοια ότι κερδίζει στην Μπολόνια σήμερα το βράδυ και ουσιαστικά εξασφαλίζει πλεονέκτημα έδρας και δεύτερη θέση, υπό την έννοια επίσης ότι ακολουθεί το μάτς με την αδιάφορη Μπάγκεν στο Μόναχο και με την Άλπα στο ΆΚΑ. Ένας Παναθηναϊκός ο οποίος παίζει πλήρης, ένας Παναθηναϊκός ο οποίος έρχεται από τις νίκες με τον Ερυθρό Αστέρα και την Μπαρτσελόνα γενικώς είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Υπάρχει στο μενού κυρίως ο Κώστας Αντετοκούνμπου, οπότε έχει ένα αποκούμπι ο Αταμάν αν παρουσιαστεί κάποια δυσκολία με τον Λεσόρ, κάποια φάουλ, κάποια κούραση, κάποια επιβάρυνση. Έχει και το Βιλντόζα στα γκάρντ, έναν πολύ ποιοτικό παίκτη που έχει ταλαιπωρηθεί φέτος από τραυματισμούς, αλλά στα γκάρντ όχι ότι δεν έχει σημασία ο Βιλντόζα, αλλά στα γκάρντ τι βγάζει δουλειά ο Παναθηναϊκός, καθώς υπάρχει ο Σλούκας σε σούπερ κατάσταση, υπάρχει ο Νάν ο οποίος πάντα είναι σε σούπερ κατάσταση και υπάρχει ο Γκραντ ο οποίος είναι η σταθερά του Παναθηναϊκού. Όπως είπε ο Γκίνα Ταμάν, έχει περισσότερους παίχτες και θέλει να έχει περισσότερους παίχτες στη διάθεσή του. Είναι θέμα συζήτησης όλο αυτό το διάστημα το γεγονός ότι δεν παίζει με πολλούς παίχτες. Σήμερα είναι πιθανόν το rotation να διαβερθεί και κυρίως πιστεύω ότι αυτό θα γίνει με τον Αντετοκούνμπο, ο οποίος έπαιξε με τον Προμηθέα, έδειξε ότι είναι σε καλή κατάσταση και μπορεί να βοηθήσει μια Virtus Bologna. Έχει πολύ ξύλο το μάτς σήμερα, Τόλι. Έχει πολύ ξύλο το μάτς. Έχει πολύ ξύλο έχει το μάτς από ναι, έχει πολύ ξύλο. Έχει πολύ ξύλο, Ναι, έχει πολύ ξύλο. Ναι, και είναι σημαντικό για τη Virtus και όχι καλό για τον Παναθηναϊκό. Όπα, Τόλι, συγγνώμη, γιατί έχουμε κάτι πάρα πολύ σοβαρό. Λοιπόν, με ενημερώνει η Ελένη την ομόφωνη ενοχή τη Ρούλα Πισπυρίκου για το θάνατο της κόρης της Τζορτζίνας ανακοίνωσε πριν από λίγο το μεικτό οργωτό δικαστήριο της Αθήνας. Ελένη, έχεις να προσθέσεις κάτι άλλο? Όχι, πριν από λίγο και αυτή η απόφαση. Αποφάσισε λοιπόν το δικαστήριο την ενοχή της και για το αδίκημα της απόπειρας ανθρωποκτονίας σε βάρος του παιδιού της. Μάλιστα.
Συνέχισε το όλο μου, καταλαβαίνεις ότι ήταν μια είδηση που έπρεπε οπωσδήποτε να πούμε. Ναι, μπαμ 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 σήμερα, μπαμ μπαμ σήμερα. Και τα δύο, και τα δύο. Τι έλεγα, ότι για τον Παναθηναϊκό δεν είναι καλό. Θα μου πείτε ότι ο Παναθηναϊκός κοιτάζει τον εαυτό του κλπ. Εντάξει, δεν είναι, παίζουν δύο στο παρκέ. Και σίγουρα θα προτιμούσε ο Παναθηναϊκός να αντιμετωπίσει μια Βίρτους χωρίς Κορτινιέ και κυρίως χωρίς Χάκετ. Όπως είπες Βασίλη, έχει πολύ ξύλο το σημερινό μάτς, έχει πολλές μάχες σώμα με σώμα και ο Χάκετ είναι μανούλα σε ένα τέτοιο παιχνίδι, σε μια τέτοια κατάσταση, και το γεγονός ότι έλειπε ο Κορτινιέ αλλά κυρίως ο Χάκετ από τα προηγούμενα παιχνίδια είχε κόστος για τη Βίρτους, υπό την έννοια ότι μετράει 4 συνεχόμενες ήττες. Ένα κούκος, έχουμε ξαναπεί, δεν φέρνει την άνοιξη, αλλά σε ομάδες οι οποίες έχουν κάνει ήδη υπέρβαση, όπως είναι η Βίρτους, γιατί κανείς δεν την περίμενε στο ξεκίνημα της χρονιάς, το γεγονός ότι έκανε 4 ήττες συνεχόμενες έπαιξε ρόλο το ότι δεν υπήρχε πάνω απ' όλα Χάκετ στο μενού. Βέβαια, ο Χάκετ είναι ο εγκέφαλος της Βίρτους και είναι πάρα πολύ σημαντική η παρουσία του. Ο Γουόκαπ της Βίρτους. Ναι, ναι. Αφήνουμε λοιπόν τον Παναθηναϊκό και πάμε στον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός έχει βρεθεί στο μείον 14 χθες, αλλά κάνει ένα συγκλονιστικό τέταρτο δεκάλεπτο, έχοντας σημειοφόρο του τον Βίλιαμ Γκος, και παίρνει μια τεράστια νίκη. Μια νίκη η οποία μπορεί να του αλλάξει όλη τη ζωή, καθώς ο Ολυμπιακός έχει μπροστά του εκτός ένα παιχνίδι με τον Ερυθρό Αστέρα που είναι αδιάφορος, εντός ένα παιχνίδι μεγάλο μάτς με τη Φενέρ. Αν καταφέρει και τα πάρει και τα δύο, θα περιμένει μια ήττα του Παναθηναϊκού στα επόμενα τρία παιχνίδια, αρχής γενομένης από το απόψινο. Ερώτηση δική μου, του Αδαούς. Υπάρχει περίπτωση να κάτσει μπίλια και να τερματίσουν μαζί ο Παναθηναϊκός, ο Ολυμπιακός και η Φενέρ? Γιατί η Μονακό και η Μπαρτσελώνα δεν κινδυνεύουν, είναι στην τετράδα. Τώρα που θα είναι, αν θα είναι στο 3-4, είναι μια άλλη ιστορία. Υπάρχει αυτή η πιθανότητα που σου λέω? Όλες οι πιθανότητες υπάρχουν. Δηλαδή ο Ολυμπιακός μπορεί να έρθει από δεύτερος, okay, μέχρι και να μείνει και εκτός. Εκτός τετράδας, okay, εννοείς? Ναι. Εκτός τετράδας. Εκτός τετράδας, ναι, βεβαίως. Ξέρεις, προσπαθώ να τα φέρω στο κεφάλι μου, γιατί όλα αυτά θα γίνονται εάν χάσει ο Παναθηναϊκός σήμερα και νικήσει και η Φενέρ την τελευταία αγωνίστηκε τον Ολυμπιακό. Γίνεται ένα τρομερό μπλέξιμο. Όλα είναι μέσα. Καλά, τώρα άμα διαβάσετε, παιδιά, τα σενάρια, δεν θα βγάλετε άκρη. Αν βγάλετε άκρη, πάρτε με τηλέφωνο ξανά πιο μετά. Είναι τα σενάρια, όλα είναι πιθανά, είναι πάρα πολλά. Είναι εγώ πάντως έχω καταλήξει σε δύο βασικά. Το πρώτο βασικό είναι, ναι, αν νικήσει ο Παναθηναϊκός, είναι δεύτερος για μένα με τον Ολυμπιακό πέμπτο. Αν χάσει ο Παναθηναϊκός, είναι τέταρτος ο Ολυμπιακός με τον Παναθηναϊκό πέμπτο ή έκτος στη χειρότερη περίπτωση. Εκεί καταλήγω. Ναι. Υπάρχει το, αυτό είπα πριν, ότι υπάρχει το πιθανό σενάριο να έχουμε Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στην επόμενη φάση. Όπως είπες, εκεί καταλήγουμε στο ότι το Βίρτους Παναθηναϊκός σήμερα θα ξεκαθαρίσει πολλά πράγματα και θα ξεκαθαρίσει ακόμα περισσότερα πράγματα αν ο Παναθηναϊκός κερδίσει τη Βίρτους, αγκαλιάζει τη δεύτερη θέση και το πλεονέκτημα της έδρας. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος αυτό που κάνει είναι να κοιτάξει τον εαυτό του, να πάρει τα παιχνίδια που απομένουν. Πήρε μια πολύ μεγάλη νίκη χθες με προπονητική παρέμβαση. Ο Γιώργος Μπαρτζόκας έπαιξε την τελευταία περίοδο με τεσάρι τον Παπα-Νικολάου. Ο Νάιτζελ Γουίλιαμ Γκος γράφουν και στο DNA ότι έκανε το μάτς της χρονιάς. Δεν έκανε το μάτς της χρονιάς ο Νάιτζελ Γουίλιαμ Γκος, έκανε το μάτς της ζωής του και κόντρα σε μια ομάδα στην οποία είχε παίξει παλιότερα. Δηλαδή δεν πίστευα αυτό το μάτς που έκανε χθες ο Γουίλιαμ Γκος. Έκανε ένα μάτς το οποίο ούτε στα πιο τρελά τους όνειρα δεν θα πίστευαν οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού. Ένας παίκτης ο οποίος έχει προσόντα, ένα παιδί το οποίο ήταν στο NBA, ένα παιδί το οποίο έχει ξαναπαίξει στον Ολυμπιακό, ένα παιδί το οποίο ήταν στην πρωταθλήτρια Ευρώπης Real, αλλά τα προβλήματα, συχνά προβλήματα τραυματισμών που βγάζει, δεν του έχουν βγάλει προς τα έξω μια καλύτερη εικόνα και δεν του έχουν δώσει την ευκαιρία να είναι πιο συνεπής. Ένας παίκτης ο οποίος έχει προσόντα και χθες τα έβγαλε με τον καλύτερο τρόπο για τον ίδιο και για τον Ολυμπιακό. Ολυμπιακός ο οποίος περιμένει σήμερα την ήττα του Παναθηναϊκού από τη Βίρτους, αλλά ο Ολυμπιακός ο οποίος έδειξε χθες, έστειλε και ένα μήνυμα με την νίκη επί της Παρτίζαν, ανατρέποντας το 52-38
που έχανε, ότι ακόμα και με μειονέκτημα έδρας στα play-off μπορεί να νικήσει οποιονδήποτε και οπουδήποτε. Πολύ σωστό, πάρα πολύ σωστή παρατήρηση. Τόλι μου, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο Ολυμπιακός είναι χωρίς Πετρούσεφ, δηλαδή δεν έπαιξε χθες ο Πετρούσεφ. Και χωρίς Μιλουτίνοφ. Και επανέρχεται σε 10 μέρες και ο Μιλουτίνοφ. Πολύ σωστός ο κύριος Κοντιάς. Σ' αφήνουμε στην ταλαιπωρία της Νέας Υόρκης. Πολύ και ποιοτική. Στην πόλη που δεν κοιμάται ποτέ. Έγινε. Σωστά. Στην ταλαιπωρία της Νέας Υόρκης. Καλημέρα, Τόλι. Καλημέρα. Λοιπόν, Ελένη, έχει αρχίσει και πλημμυρίζει το διαδίκτυο μετά την απόφαση για την Πισφυρίγκου. Θυμίζοντας, είναι πολλοί που θυμίζουν τη δήλωση του Αλέξη Κούγια ότι αν δεν αθωωθεί η Πισφυρίγκου, θα παραιτηθώ του λειτουργήματός μου. Έβλεπα και πάρα πολύ κόσμο έξω από το εφετείο Αθηνών στην υπόθεση αυτή για τον Ηλία Μίχο και είναι λογικό. Είναι δύο υποθέσεις που ταλαιπώρησαν πάρα πολύ την Ελλάδα. Λοιπόν, και σήμερα έχουμε τις οριστικές αποφάσεις. Εγώ να πω μόνο, Βασίλη, ότι το ευρωπαϊκό ταξίδι του ΠΑΟΚ, το φετινό συναρπαστικό ευρωπαϊκό ταξίδι, αποκλειστικά συνεχίζεται μέσα από τα κανάλια της Κοσμοτέ TV. Σε κυκλοφορία τα εισιτήρια της Club Breeze και ακόμη το challenge μας προς τον Κωνσταντίνο Παπαδομανολάκη για να βρει ένα μαγικό χαρτάκι συνεχίζεται. Παπαδομανολάκης, ο οποίος μου έστειλε μήνυμα και λέει: σας ενημερώνω ότι εξασφάλισα εισιτήρια στη Μητρόπολη Αθηνών, αλλά έχω πληροφορία ότι ο εορτασμός του Πάσχα θα γίνει χωρίς κόσμο. Αυτά τα ολίγα. Λοιπόν, κάπου εδώ παίρνει τέλος και σήμερα η σεμνή τελετή στη μεγάλη παρέα του Λίμπερο 107,4. Ήταν μια πολύ γεμάτη, πάρα πολύ γεμάτη εκπομπή. Εύκολα θα παίρνει μια ωρίτσα ακόμη, κυρία Μπούντου, Εύκολα, με τόσες υποθέσεις, τόσα ζητήματα τρέχαμε σήμερα. Λοιπόν, SDNA σε θέση Λίμπερο, Ελένη Μπούντου, Βασίλης Βέργης ήταν τις προηγούμενες δύο ώρες κοντά σας. Είχαμε την κατανόηση του Χρήστου Κιώση, που βρέθηκε στα κουμπάκια εκεί. Να προσθέσω μόνο, Βασίλη, συγγνώμη που σε διακόπτω, τεράστιο δικαστικό σκάνδαλο η ενοχή της Ρούλας Πισπυρίγκου, η τοποθέτηση του Αλέξη Κούγια. Μάλιστα, το κρατάμε και αυτό. Γραμματιακή υποστήριξη η Μαριλή Τσαγόρα. Η εκπομπή μας ήταν χορηγία του Ρίτζενσι Καζίνο Θεσσαλονίκη. Μείνετε στο Λίμπερο, ακολουθούν οι συμπολίτες. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που και σήμερα μας συντροφεύσατε. Να περάσατε ένα υπέροχο Παράσκευο Σαββατοκύριακο και εμείς το πρωί της Δευτέρας θα έχουμε να πούμε πάρα πολλά για τα δύο ντέρμπι της Κυριακής. Να είστε όλοι καλά. Καλό μεσημέρι σε όλους. Η εκπομπή είναι χορηγία του Regency Casino Θεσσαλονίκη.